Και έρχεται τώρα εδώ αυτό εδώ η κατασκευή. Κάτσε να το να γνωρίζεις ότι έχει καθιερωθεί σαν το σουβλάκι του Γιαννούδη. Με έχει πάρει πολλής κόσμος τηλέφωνο μέχρι τώρα και μου έχει ζητήσει και έχω στείλει καμιά 6-7 έτοιμα, βιδωμένα, καναβωμένα σε κόσμο. Πλέον έχω δίπλα μου έναν κατασκευαστή, ο οποίος εσείς μου έχεις πει προηγουμένως που συζητάμε, εμείς Στράτο βάζουμε μια βαλβίδα αντεπιστροφής στην κλασική και στα ηλιακά και στα θερμοσύφωνα. Σωστό. Γνωρίζοντας ότι εντός εισαγωγικών δεν είναι ό,τι καλύτερο για το προϊόν μου. Επειδή όμως υπάρχει τρομερός ανταγωνισμός, είναι έτσι. Είναι έτσι. Και χάνουμε ένα φανταστικό ηλιακό για 10 ολόκληρα ευρώ, αναγκαστικά, ναι μεν, έχουμε φτάσει σε ένα σημείο να βάλουμε το σπιράλ, μηχανική συσφίξεως, μαστούδάκια, βάζουμε και τη βαλβίδα αντεπιστροφής, γιατί αυτό εδώ το ωραίο το σουβλάκι του Γιαννούδη, άμα κάτσει ο Γιαννούδης να λέει, είναι άλλα 100-150 ευρώ σε υλικά. Για μένα επιβάλλονται. Σίγουρα θέλω μια βρύση, μια βάνα εδώ, ούτως ώστε να κλείνω τα νερά της παροχής. Εδώ πέρα μια βάνα θα μιλήσουμε μετά. Κλείνω τα νερά της παροχής. Άκου τι σκέφτηκε ο Γιαννούδης. Εδώ δες τώρα. Παροχή. Βαλβίδα αντεπιστροφής έξτρα. Βαλβίδα ασφαλείας έξτρα για ηλιακά, τις ξεχωρίζουμε από το κίτρινο χερούλι. Το γράφει κιόλας. Το γράφει κιόλας. Και τι κάνει ο Γιαννούδης. Κλείνοντας αυτή τη βάνα, έχοντας τη βρύση εδώ πέρα για να βάλω, να πλύνω, να κάνω, αφού είμαι νοικοκύρης άνθρωπος, κλείνω αυτή τη βάνα, ανοίγω αυτή τη βρύση και από εδώ ελέγχω αν δουλεύει η βαλβίδα μου αντιπιστροφής, που είναι πολύ σημαντικό, παιδιά. Τι γίνεται με τη βαλβίδα αντεπιστροφής, Κωνσταντίνε? Με έχει τύχει κάτω στα υδρόμετρα να έχει βάλει ο φίλος φίλτρο κεντρικής παροχής και να έχει γίνει έτσι τούμπανο. Αυτό τι έγινε? Έκοψε τα νερά για κάποιο λόγο, γυρίσαν τα ζεστά νερά του ηλιακού κάτω, ζεστάθηκε το φίλτρο, μαλάκωσε και όταν ήρθε το δίκτυο το φούσκωσε. Η βαλβίδα αντεπιστροφής και η βαλβίδα ασφαλείας, ειδικά σε έναν ηλιακό, είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί Κώστα, υπάρχει μια πιθανότητα και θέλω να συμφωνήσεις ή να διαφωνήσεις μαζί μου, να κοπεί το νερό, να είναι χαλασμένη η βαλβίδα αντεπιστροφής, να κατέβει η στάθμη του νερού μέσα στο μπόιλερ, να έχω τρομερή ηλιοφάνεια. Όσο το μπόιλερ έχει μέσα νερό, το μπόιλερ, έλα εδώ, αυτό το μπόιλερ έχει νερό, μπορεί να αντέξει 10, 15, 20 και 30 μπαρ πίεση τοπικά, πώς το λέτε αυτό ρε, για λίγο. Στιγμία. Στιγμία. Όταν όμως θα φύγει το νερό και θα μείνει τόσο αέρας μέσα, εκεί αρχίζει το σημείο βρασμού. Γιατί όσο είναι γεμάτο με νερό, μπορεί να ζεσταθεί το νερό. Όταν όμως βρει αέρα μέσα, αρχίζει και βράζει και τον ατμό δεν του σταματάει τίποτα. Μπορεί να είσαι τυχερός, όχι να είσαι τυχερός. Εγώ πιστεύω ότι τα περισσότερα ηλιακά αυτό το σοκ το παθαίνουν καθημερινά, φίλε. Και μετά με ρωτάει ο κόσμος γιατί τρυπάει το ηλιακό. Γιατί εκείνη την ώρα, για μισή ώριτσα, εσύ άλλαξες μια βρύση, γυρίζει ο άλλος το κρύο και του έρχεται ζεστό νερό. Αυτό είναι σημάδι ότι σου έχει φύγει, σου έχει χαλάσει η αντεπίστροφη. Αυτό το τρώει το ζόρι του όμως. Κάνει αυτή τη συστολή, διαστολή τη στιγμή. Εσύ μέσα τι με έχεις εδώ πέρα, επισμάλτωση, πώς τα λέτε αυτά? Ναι, ναι, επισμάλτωση, εμαγέ. Επισμάλτωση, εμαγέ. Αυτό το εμαγέ όμως, Κωνσταντίνε, όταν θα κάνει αυτό το τικ τικ τη διαστολή, γιατί έφαγε το ζόρι του, θα σκάσει. Στράτο, το εμαγέ είναι κεραμικό υλικό. Μπράβο, έτσι. Δεν δέχεται. Στην ουσία είναι πραγματικό γυαλί. Ναι. Δεν είναι κάτι παραπάνω, έτσι. Μια δεν πίστοση... δέχεται συστολές διαστολές. Δεν είναι, έτσι ακριβώς. Δεν με έχει ελαστικότητα. Με το που θα πάρει διαστολή, θα κάνει κράκ μέσα, μπράβο, θα χάσει την επισμάλτωσή του, έτσι, και από εκείνη τη χαραμάδα θα αρχίσει να περνάει το νερό και θα τρώει το εκεί σίδερο. Είναι η αρχή του τέλους. Γιατί τρυπάει ένα ηλιακός? Γι' αυτό τρυπάει ένας ηλιακός, τρυπάει γιατί έχει φάει ζόρι. Τι πρέπει να κάνεις εσύ, όχι εσύ προσωπικά, εγώ, μάλλον όλοι μας. Οφείλουμε να ενημερώσουμε τον κόσμο ότι η βαλβίδα αντεπιστροφής εδώ και το ασφαλιστικό είναι η προστασία της επένδυσής μου. Άσε το δοχείο διαστολής.
Άστο. Άστο εκτός. Για μένα, Κωνσταντίνε, το λέω στα ίσια μπροστά σου και στην κάμερα, εγώ σαν στράτος εδώ και μερικά χρόνια σκέτη βαλβίδα ασφαλείας δεν τη βάζω. Τουλάχιστον στα ηλιακά. Θέλω έξτρα βαλβίδα ασφαλείας και έξτρα βαλβίδα αντεπιστροφής. Ή, αν δεν μου φτάνουν τα λεφτά, για οποιοδήποτε λόγο, κάτω από τη βαλβίδα που συνοδεύεται από τον κατασκευαστή, να βάλω μια έξτρα βαλβίδα αντεπιστροφής. Το λιγότερο που οφείλω να κάνω σαν μάστορας, κοστολόγιο 5 ευρώ. Αν ο ιδιώτης δεν είναι διατεθειμένος, τότε, αλλά εγώ δεν έχω βρει ακόμα έναν άνθρωπο, ρε Σικώστα, που να τον πω και να μου πει όχι, μην το βάζεις ή όχι. Στράτο, αν αναλογιστείς το κόστος του εξαρτήματος αυτού με το κόστος όχι τόσο του βαρελιού του καινούριου, που είναι σημαντικό. Πώς δεν είναι. Αλλά είναι η ταλαιπωρία του να μην έχεις νερό ζεστό. Εγώ πιστεύω, φίλε μου, ότι αν αυτό το καζάνι οποιασδήποτε μάρκας και τιμής το προστατεύεις αυτό, από αυτό το τικ-τικ, θα σου βγάλει άνετα 15-20 χρόνια. Έτσι ακριβώς. Και παραπάνω. Και παραπάνω. Και παραπάνω. Σωστή συντήρηση. Στην ώρα. Συντήρηση, ρε. Συντήρηση. Με λέει ο άλλος, τολμάει και μου λέει εμένα ότι τον έχω τον ηλιακό 15 χρόνια και δεν τον έχω ανοίξει ποτέ. Και τολμάς και μου το λες. Και το λες. Και καμαρωτός. Και καμαρωτός. Τι σημαίνει. Καταρχήν έχω δείξει άπειρες φορές σε τι κατάσταση είναι τα ηλιακά μέσα ανάλογα την περιοχή και την ποιότητα του νερού. Έτσι. Και τι σας έσωσε όλα αυτά τα χρόνια. Σας έσωσε να μην κρυβόμαστε. Όπως μου είπε ένας φίλος, ότι το μέταλλο έχει μνήμη. Ποιος μου το είπε αυτό. Κάποιος. Λέγε ρε ποιος μου το είπε. Εγώ στο είπε. Εσύ μου το είπες. Στράτο μου λες το μέταλλο έχει μνήμη. Κάποτε όταν ο μπαμπάς μου είπες ξεκίνησε να κατασκευάζει ηλιακό, ερχόταν το φύλλο λαμαρίνας και το μύριζες καινουργίλα. Και τώρα χώρια που δεν μπορούμε να βρούμε λαμαρίνα, αυτό είναι την ποιότητα που θέλουμε, χώρια ότι υπάρχει έλλειψη στη διεθνή αγορά, παίρνουμε ποιότητα καλή, αλλά όταν του μιλάς, έλα, σου λέει ότι είναι 9 στα 10 είναι ανακύκλωσης. Δεν υπάρχει μέταλλο, ρε φίλε. Και έρχεσαι εσύ, έρχομαι εγώ, ενημερώνω τον κόσμο και σου λέω, αν θέλεις την επένδυσή σου να την προστατέψεις, πρέπει να κάνεις 5 βασικά πράγματα. Ποια είναι τα 5 βασικά πράγματα? Εγκλωβισμένο νερό, άρα το θερμαίνουμε ανεξέλεγκτα. Στα πόσα λεπτά είμαστε? Πήρα φόρα τώρα. 8. Το υπερθερμαίνουμε ανεξέλεγκτα. Έχω μετρήσει με μπαρόμετρα, φίλε, είσοδο νερού 3,5 μπαρ. Και αν θέλεις το πιστεύεις στην παροχή ζεστού νερού, 18 μπαρ πίεση. Με τα ίδια μου τα μάτια. Και βάζοντας απλά ένα δοχείο διαστολής, ήρθε και η ηρέμηση του μηχάνημα. Μα αυτός είναι ο σκοπός του δοχείου. Αυτός είναι ο σκοπός, να παίρνει τις πιέσεις. Δυστυχώς, εσύ, σαν κατασκευαστής, δεν τολμάς να το πεις αυτό στον υποψήφιο πελάτη που θα έρθει στο μαγαζί σου, γιατί όταν θα πάρεις το χαρτί και θα σου πει πόσο κάνει ένας ηλιακός, τα 160 λίτρα 7 κατοστάρικα 7,5, συν το δοχείο, εσύ έχεις περάσει το χιλιάρικο και είναι σίγουρο ότι την άλλη στιγμή θα έχει φύγει ή αν σε έχει πάρει τηλέφωνο, πού να το εξηγήσεις του ανθρώπου τώρα? Ναι, Στράτο, γιατί ανοίγουν τον υπολογιστή, χτυπάνε ηλιακό 160 λίτρα για παράδειγμα και σου λέει μόνο μια τιμή. Μια τιμή. Από 500 μέχρι. Και σου λέει το έχω βρει τόσο. Ναι. Δεν ρώτησε ποτέ κανένας γιατί είναι αυτή η τιμή. Ναι. Έτσι. Ναι. Να, πολύ γιατί σημαντικό. Είναι αυτή η τιμή. Πολύ σημαντικό. Όλα αυτά που λέω, γιατί με παίρνει τηλέφωνο ο κόσμος από όλη την Ελλάδα, μου λέει μάστορα έχω έναν ηλιακό για τοποθέτηση. Εγώ προσωπικά σαν στράτος, επειδή έχω και το πρόβλημα με το πόδι, το λέω και στην κάμερα μπροστά στους φίλους, αν μου τύχει να κάνω τοποθέτηση ηλιακού θα το κάνω μόνο σε πλάκα. Εγώ προσωπικά σαν στράτος δεν μ' αρέσει η τοποθέτηση σε κεραμοσκεπή, το θεωρώ λίγο επικίνδυνο. Γνωρίζουμε όλοι ότι πατώντας πάνω σε κεραμοσκεπές τα μαστόρια σπάνε κεραμίδια κτλ. Έλα από εδώ μεριά παίζει, θα μιλήσουμε και για την κλίση που είναι πολύ σημαντικό. Θέλω να πάμε μετά να μιλήσουμε και για τις κεραμοσκεπές. Και ο ηλιακός για μένα θα πρέπει ο ιδιοκτήτης
κάθε 10, 15, 20 μέρες να ανεβαίνει πάνω να του κάνει έναν οπτικό έλεγχο. Οπτικός έλεγχος σημαίνει να έρθει αυτό το αγαπημένο του εργαλείο να έχει τη βρυσούλα του εδώ, να πάρει τον κουβά του, να πει να μου τον κάνει ένα ωραίο κλείσιμο, γιατί σας πληροφορώ ότι η απόδοση των συλλεκτών πέφτει κατά πολύ μετά από μια αφρικανική σκόνη, μετά. Είναι όπως τον μπαμπρίζω του αυτοκινήτου σου, ρε φίλε. Δεν θα το πλύνεις, πώς τα βλέπεις αλλιώς. Το ίδιο ισχύει και αυτό. Εδώ πέρα όλα αυτά, η μηχανική συσφίξεως και αυτά τα ωραία πράγματα που βάζεις, μπορεί στην ηλιοφάνεια να έχει ένα δάκρυ εδώ, που αυτό το δάκρυ όταν θα χάσεις το αντιπηχτικό από τα 12 λίτρα, θέλει ούτε 300-400 ml να φύγουν από μέσα για να πέσει κατακόρυφα η απόδοση του ηλιακού. Ναι, αν χάσει πάνω από ένα λίτρο, συνήθως σταματάει. Τι ένα λίτρο? Σταματάει να ζεσταίνει. Στο ένα λίτρο σταματάει να λειτουργεί. Στα 200-300-500 ml ήδη έχει πέσει η απόδοσή του κατακόρυφα. Θα σου πω το εξής. Έτσι σου έδωσα πάσα τώρα. Ναι, έτσι, το νερό τώρα, το ζεστό μπαίνει εδώ στο κέντρο, έτσι. Ναι. Και αφού είναι ζεστό, τι κάνει? Ανεβαίνει πάνω από το βαρέλι. Από εδώ, έτσι, να μου το δείχνεις. Ναι. Ανεβαίνει. Γυρνά το λιγάκι. Πώς να το γυρίσεις? Εδώ, όπως είναι. Μπαίνει λοιπόν από εδώ, από τη σωλήνα που είναι μπροστά. Εδώ. Έτσι. Ανεβαίνει πάνω στο από το βαρέλι, στο μανδύα. Κατεβαίνει από την πίσω μεριά. Και έρχεται και βγαίνει από εδώ, εδώ από την κεντρική σωλήνα. Για να πάει κάτω χαμηλά στο συλλέκτη να ξαναζεσταθεί. Αν λοιπόν δεν είναι το boiler γεμάτο με νερό, το νερό πώς θα πηδήξει αυτό το κενό για να κάνει τον κύκλο του και να πάει να συνεχίσει? Άρα λοιπόν σταματάει να ζεσταίνει. Στο ένα λίτρο σταματάει τελείως να ζεσταίνει και μετά τα 200-300 μισό λίτρο η απόδοση του ηλιακού πέφτει κατακόρυφα. Το λέω από προσωπική μου εμπειρία. Έχω πάει σε ηλιακό που δεν ζέστενε, συμπλήρωσα όλο και όλο 100-200 ml και ζωντάνεψε την άλλη μέρα ο ηλιακός, ζωντάνεψε. Είμαι υπέρ του ηλιακού τοποθετημένο σωστά. Είπαμε, το 50% είναι τα υλικά και το 50% η τοποθέτηση. Από εκεί και πέρα όμως δεν βάζουμε έναν ηλιακό και τον έχουμε ξεχάσει. Θέλει συντήρηση, ρε Κώστα. Ό,τι αφήνεις, σε αφήνει. Σε αφήνει. Έτσι, είναι. Τελείωσε. Χρόνια γνωστό αυτό. Ξηλέγαμε για την αντίσταση εδώ πέρα. Τι είπαμε για την αντίσταση? Κάτι δίνει τώρα μου στη φλασιά για το θερμοστάτη. Κάτσε, είπαμε... μην πας από το ένα στο άλλο. Πώς το γλιτώνουμε? Ποιο? Το κομμάτι αυτό, το να μην αδειάζει το κύκλωμά σου από νερό. Με το δοχείο διαστολής. Ποιο δοχείο διαστολής? Κλειστό κυκλώμα. Άλλο δοχείο διαστολής. Βέβαια, Στράτο. Πόσα δοχεία διαστολής, ρε φίλε? Δύο. Δύο? Ναι. Εσύ, σαν κατασκευαστής, σαν κατασκευαστής προτείνω δύο. Πού το έβαλα το άλλο, ρε? Πού το έβαλα, ρε? Τα μοιράζεις, πού τα πας? Τι έχω πάει? Πού το έβαλα, ρε, το άλλο το δοχείο? Δεν ξέρω. Ούτε κι εγώ ξέρω. Κάπου το έβαλα. Λοιπόν, δοχείο διαστολής. Μπράβο, μίλασε. Τι κάνει αυτό? Α, τι κάνει? Μάλλον να το πω διαφορετικά. Με ρωτάνε, πρέπει να είναι γεμάτο ή άδειο? Πολύ ωραία ερώτηση. Το δοχείο διαστολής, όπως το λέει και η λέξη, παίρνει τις διαστολές. Και για να πάρει τη διαστολή, πρέπει να είναι άδειο. Ελαφρώς, να το πω, γεμάτο. Mm-hmm. Για να έχουμε πάντα γεμάτο το κλειστό κύκλωμα των συλλεκτών. Πολύ ωραία. Για να μπορέσει κατά τη διάρκεια της ημέρας να πάρει τη διαστολή του νερού, σωστά, και το βράδυ που θα παγώσει το νερό, να έρθει πάλι η στάθμη εκεί που πρέπει. Παρένθεση. Είχα πάει πριν χρόνια στην Αγρότικα στη Θεσσαλονίκη και είχε κάποιους κατασκευαστές ηλιακών θερμοσυφώνων. Δυστυχώς πριν κάνω το κανάλι μας. Το κανάλι είναι και δικό σου, είναι και δικό μου, είναι ολονών. Αυτή τη στιγμή κάνουμε ενημέρωση τον κόσμο. Είναι πολύ σημαντικό, Κώστα, αυτό. Και όταν τους έλεγα, ρε παιδιά, εγώ τα παλιά τα χρόνια βάζαμε κάτι ωραίες φούσκες από πάνω, οι οποίες τώρα δεν τις βλέπω. Α, μου λέει ο κατασκευαστής, εμείς πλέον αυτή τη φούσκα την έχουμε εσωτερικά. Εγώ φυσικά άρχισα να γελάω. Αυτό πριν 7, 8, 10 χρόνια. Τέλος πάντων, το δοχείο διαστολής το συγκεκριμένο, να το ξαναπούμε στον κόσμο, κάνει περίπου την ίδια δουλειά που κάνει το δοχείο διαστολής στα νερά χρήσης. Ναι, νωρίς το πρωί ή αργά το απόγευμα, γεμίζουμε
σε όλα τα ηλιακά σου έχεις δύο παροχές από πάνω ή σε όλα, σε όλα. Σε όλα. Πολύ σημαντικό αυτό, φίλε Κώστα. Βέβαια. Όταν είναι μία παροχή, εκεί ζοριζόμαστε λίγο να βγάλουμε τον αέρα. Όταν είναι δύο παροχές, από τη μία προσθέτεις, από την άλλη αφαιρείς τον αέρα, γίνεται η δουλειά σου πιο γρήγορα, πιο σύντομα και πιο σωστά. Αυτό πληρώνεις. Όταν ο κατασκευαστής σου βγάζει δύο παροχές επιπλέον, μία παροχή επιπλέον στα τόσα κομμάτια, είναι αυτά τα 3 ευρώ, 3 ευρώ από εδώ, 5 ευρώ από εδώ. Αυτό πληρώνεις, φίλε μου, καταναλωτή. Αυτό το επιπλέον μαστούδάκι. Ναι, το σωστό για μένα είναι παροχή-παροχή, φυσικά χωνή, έχω σταμάξει, με θρησκευτική ευλάβεια, σιγά-σιγά, αυτά τα 12 λίτρα πρέπει να μπουν μέσα πολύ σιγά, φίλε μου Κωνσταντίνε. Όχι, ή ρίχνεις, έχω δει αντιπηκτικό και μετά παίρνουμε το λαστικό, όχι, θα έχεις τον κουβά εκεί πέρα και υπομονετικά, σιγά-σιγά, μέχρι να φτάσει εδώ πέρα και να το δεις να κάνει αυτό το... αυτή την καμπύλη από πάνω. Έτσι. Και πάλι κάθεσαι. Πάλι κάθεσαι. Εγώ εκεί πάνω που έχεις εσύ, προσθέτω όμορφα, ωραία, μια προσθήκη. Τρελαίνομαι για προσθήκες. Άρα εδώ είναι το πάσο του ηλιακού και εδώ πέρα κάνει αυτό το τέτοιο. Μόλις κάνει αυτό το που σου λέω, είτε ταπώνω από εκεί, είτε βάζω για μένα, γιατί με ρωτάει ο κόσμος, πολλές φορές βάζω και, λίγο, και δύο ασφαλιστικά. Καλό εγώ, κάνει, κακό δεν κάνει. Καλό κάνει, κακό δεν κάνει. Βάζω την τάπα μου ή το ασφαλιστικό μου από τη μία μεριά. Μετά, α, να του δω ρε, το έχω. Το οποίο συνοδεύεται στον ηλιακό. Βέβαια. Εγώ θα πάρω άλλη μία. Αντί για τάπα. 1 ευρώ, 1,5 πόσο έχει, όσο και να έχει. Έχει μπει. Έρχομαι μετά από εδώ μεριά. Τοποθετώ το δοχείο μου διαστολής άδειο. Αν θέλω, μπορώ να το κεράσω ένα φλιτζανάκι, ένα σφινάκι. Έτσι. Ένα σφινάκι. Γιατί σε έναν ηλιακό που είχα δείξει πριν χρόνια, ο Γιάννης έβαλε σε ένα δοχείο διαστολής, έβαλε, το γεμίσαμε σχεδόν μέχρι τη μέση. Εκεί πέρα τι είχε γίνει όμως, ήταν πολύ παλιός ο ηλιακός και ήθελα λίγο να τον κεράσω παραπάνω. Το έβαλες, το κέρασες, ένα σφινάκι στην κυριολεξία. Κανάβωσες, βίδωσες. Τι κάνει το δοχείο διαστολής, αδερφέ? Αυτό το έκανες νωρίς το απόγευμα. Την άλλη μέρα έρχεται το αντιπηχτικό, το ξανατονίζω, και κάνει και αυτό τις διαστολές του. Το αντιπηχτικό, όταν το ρίχνεις εσύ έτσι, έχει 0 πίεση μέσα. Όταν θα ζεσταθεί, γιατί αυτό ανεβάζει μεγαλύτερες θερμοκρασίες από το νερό χρήσης. Σίγουρα. Μπορεί το νερό χρήσης να ανεβάζει 60, 70, 80 και 90 βαθμούς, αλλά αυτό εδώ μπορεί να φτάνει και τους 100-120. Μα για να φτάσει το δοχείο 100 πρέπει κάποιος να του δώσει παραπάνω. Το ίδιο το αντιπηχτικό στην ουσία δεν αφήνει το νερό των συλλεκτών να κάνει ατμοποίηση. Τα λέω σωστά? Σωστά. Πολύ ωραία. Και έρχεται αυτό το νερό στο συλλέκτη στα 12 λίτρα, κάνει τη διαστολή μου εδώ όλη τη μέρα και όσο περνάει μετά η ώρα και κρυώνει, σιγά σιγά επιστρέφει πίσω στη θέση του και είναι σαν κάθε μέρα να πηγαίνεις να συμπληρώνεις νερό, ρε φίλε. Αυτή τη δουλειά κάνει το δοχείο διαστολής, το οποίο εσύ μου είπε, Στράτο, ότι μπορεί να... εγώ δείχνω κάποια άλλα που μου αρέσουν, αλλά μου είπες ότι αυτό είναι massive κατασκευή. Ναι. Τι είναι? Από σωλήνα 2 χιλιοστά, αυτό δεν πρόκειται ποτέ να χαλάσει. Είσαι της υπερβολής, φιλαράκι. Είμαι του καλού. Αυτό μπορούν να μου το στείλεις και σαν σκέτο κομμάτι, άμα το ζητήσω. Όσα θέλεις. Όσα θέλω. Όσα θέλεις. Έλα ρε φίλε. Συνεχίζουμε. Πρώτα απ' όλα, προστασία της επένδυσής μου. Η προστασία ξεκινάει από εδώ. Θα το ξαναπώ για πολλαστή φορά. Μη βάζεις τίποτα από αυτά εδώ. Θα ήθελα μία βαλβίδα αντεπιστροφής στη βαλβίδα που με βάζετε εσείς. Για να ρίξουμε τα κοστολόγια. Όχι εσύ, ο υδραυλικός. Γιαννούδη, τι? Δεν είδα το χρόνο. Α, δεν πειράζει, ξανατραβάει. Ξανατών. Φυσικά, τα οριχάλκινα εξαρτήματα πάνε τάπα πλέον. Έχει καταλάβει ο κόσμος.
Τώρα... Ναι. Σιδερένια, γαλβανιζέ. Στο πόσιμο νερό. Έτσι τα μάθαμε, ρε φίλε. Ρε φίλε, όταν τα ξυλώνω όμως και τα λύνω και τι. Πάμε και βάζουμε κάτω, κάτω φίλτρα κεντρικής παροχής. Και μου έχεις μπρούτζινο. Και μετά με έχεις εδώ πέρα γαλβανιζέ. Γαλβανιζέ. Δώρον άδωρον. Δώρον άδωρον. Δώρον άδωρον. Ποιο το νόημα. Ναι. Το έχεις δει πώς γίνεται από μέσα. Το έχω δει. Φυσικά εδώ πέρα ο φίλος μου Κωνσταντίνος θα κάνω μετά ένα ειδικό αφιέρωμα. Με έχει φέρει επειδή ξέρει την τρέλα μου και είχαμε ραντεβού σήμερα. Από έναν φίλο, φίλο σου είναι αυτός που τα εμπορεύεται. Συνεργάτης μου, ναι. Συνεργάτης. Με έφερες κάτι ωραία πραγματάκια. Αυτό είναι το σουβλάκι του Γιαννούδη. Εμείς πάμε ένα βήμα παραπάνω. Η εταιρεία Diana κατασκευάζει ήδη δικές της βάσεις με το boiler. Και έρχεται ο φίλος και λέει, ρε Μπαρμπαστράτο, καλά μου το έβαλες εσύ αυτό το boiler, το δοχείο διαστολής. Αυτό δεν θα παγώσει από την παγωνιά. Τι τους απαντάω εγώ σε αυτή την περίπτωση. Το δοχείο διαστολής αυτό είναι δοχείο διαστολής. Το πήρα. Πρόσεξε τη λεπτομέρεια να μαθαίνετε κι εσείς οι κατασκευαστές. Πίεση νερού 3 μπαρ, 4 μπαρ. 3 μπαρ. Πρόσεξε όμως. Εδώ. Πρόσεξε τη διαφορά. Ο ηλιακός μπορεί να είναι στον πρώτο, στον δεύτερο, στον τρίτο. Πίεση κάτω στα υδρόμετρά μου 5 μπαρ γιατί έχω μειωτή πίεση. Εδώ τι πραγματική πίεση έχω, γι' αυτό χρειάζεται τον μπαρόμετρο. Πρόσεξε τη λεπτομέρεια. 3 μπαρ. 3 μπαρ πρέπει να φουσκώσω κι αυτό. Ούτως ώστε όταν θα έρθει το νερό και θα περάσει τη βαλβίδα αντεπιστροφής, η βαλβίδα αντεπιστροφής επιτρέπει το νερό να μπει μέσα, δεν το επιτρέπει να γυρίσει. Άρα έχω εγκλωβισμένη πίεση εδώ μέσα. 3 μπαρ μέσα στο δοχείο διαστολής το βράδυ. Την ημέρα όσο διαστέλλεται το νερό επειδή ζεσταίνεται, έρχεται η διαστολή και περνάει εδώ. Ο κύριος λόγος που βάζουμε το δοχείο διαστολής στα κρύα και όχι στα ζεστά είναι ένας. Πρώτα απ' όλα το νερό που έρχεται μέσα να μην καταπονεί τη μεμβράνη μας, να είναι όσο το δυνατόν πιο κρύο. Και δεύτερον, θα πάρει λιγότερη διαστολή από την παροχή του κρύου από ότι του ζεστού. Άρα καταπονείται λιγότερο το δοχείο διαστολής, άρα μεγαλύτερη διάρκεια ζωής. Όταν το δοχείο μου διαστολής είναι σωστά ελεγμένο και φουσκωμένο, σύμφωνα με την πίεση του δικτύου που έχω εδώ, αυτό με το που θα πάρει τη διαστολή όλη τη μέρα και θα γεμίσει νερό, μετά όταν θα κρυώσει το δοχείο, το ηλιακό ή όταν θα κάνω χρήση, θα γυρίσει πίσω στη θέση του. Όταν το δοχείο διαστολής το συγκεκριμένο δουλεύει σωστά, δεν πρέπει να κρατάει καθόλου νερό μέσα. Αν εσύ δεν το φουσκώσεις σωστά, δεν το ελέγξεις κάθε 3-4 μήνες, τι? Μπαταρία. Θα την κάνουμε γι' αυτό. Όταν δεν θα το κρατήσεις σωστά, θα κρατήσει αέρα, θα παγώσει, θα τρυπήσει και μετά θα βάλεις μυαλό. Πάτα το κουμπάκι. Πάτα το κουμπί αλίπητα. Τώρα που πήρα φόρα μείναμε από μπαταρία πάλι, τελικά η μπαταρία αυτή δεν κάνει. Τέλος πάντων. Ηλιακά. Είμαι υπέρ των ηλιακών κάτω από προϋποθέσεις. Για μένα όλα τα ηλιακά είναι σωστά. Βέβαια, όσο πιο μάπα είναι, τόσο μεγαλύτερη προστασία θέλει. Δηλαδή ένας ηλιακός, πρόσεξε θα σου πω κύριε κατασκευαστή που είσαι πίσω από την κάμερα, μπορεί ο ηλιακός σου, ο δικός σου να βγάλει 10 χρόνια σε αυτά που λέγαμε, σύστολες, διάστολες. Ένας ηλιακός όμως των 300-400 ευρώ δεν συγχωρεί λάθη. Να είστε σίγουροι φίλοι μου καλοί, ότι έναν ηλιακό των 500-400 ευρώ, αν θέλετε να του δώσετε διάρκεια ζωής, πρέπει οπωσδήποτε να βάλετε ασφαλιστικά βαλβίδα αντεπιστροφής και δοχείου διαστολής. Οπωσδήποτε. Σε έναν ηλιακό καλής ποιότητας, σίγουρα τα 10 χρόνια θα γίνουν 15 και 20 χαλαρά. Εγώ το έχω πει και άλλη φορά, Κώστα, πριν σε γνωρίσω, όταν ήμουν στην Βόνιτσα εκεί πέρα και έλεγα για ηλιακά που υπάρχει τρομερό ενδιαφέρον από τον κόσμο, φαντάζομαι τον εαυτό μου μέχρι να έρθω σε σένα που είσαι κατασκευαστής να κάτσουμε σε λευκό χαρτί να σχεδιάσουμε έναν ηλιακό όπως τον έχω στο μυαλό μου
με όλα αυτά τα καλαμπαλίκια που θα μπουν και σου κάνω μια πρόταση μπροστά στην κάμερα να βγάλουμε ένα μοντέλο Diana Solar τι λέει εδώ και εδώ στην άκρη να γράφει by Stratos. Φαντάζομαι έναν ηλιακό στα 120, 160, 200 λίτρα να σε παίρνει ο άλλος τηλέφωνο, να μην σε ρωτάει καν τι και πώς, να του λες τελική τιμή, να του τα στέλνεις πακέτο όλα αυτά τα καλαμπαλίκια με το σουβλάκι του Γιαννούδη, με τη βάση, με το δοχείο διαστολής, με όλα αυτά μέχρι και εδώ και από εκεί και πέρα μπορούμε να κάνουμε παπάδες, γιατί προηγουμένως συζητούσαμε και μου λες, Στράτο, νομίζω τα βάλαμε όλα. Έχουμε αυτή τη στιγμή έναν ηλιακό τριπλής. Ωραία. Σωστά. Όχι μόνο τριπλής, είναι και ανακυκλοφορίας. Σωστά. Σωστά. Ηλιακός τριπλής όμως θέλω να τονίσουμε τι σημαίνει. Είπαμε, ζεστέ, θερμαίνει με ήλιο, θερμαίνει με ρεύμα και με καλοριφέρ. Βέβαια, εγώ σαν Στράτος, το έχω πει πολλές φορές, φίλε μου Κωνσταντίνε, ότι το να ζεσταίνω 150-200 λίτρα με τη θέρμανση το θεωρώ μη ανταποδοτικό, ως προς το τι όμως. Φυσικά και δεν συμφωνώ σε ένα μπόιλερ 200 λίτρα να μου τραβήξει ο υδραυλικός ο τετραπέρατος, ο κοντός του μπόραμα Φ16 ακόμα και Φ18. Ένα μπόιλερ 120, 160 και 200 λίτρα θέλει παροχή τουλάχιστον 3 τέταρτα. Στράτο, μέχρι τα 160 λίτρα βάζουμε σωλήνα μισή ίτζα, 6 μέτρα, έτσι. Και στα 200-300 λίτρα βάζουμε 3 τέταρτα. Μάλιστα. Έτσι. Σίγουρα θέλει μεγάλη παροχή για να τροφοδοτήσεις και να ζεσταθεί γρήγορα. Αλλά το πιο σημαντικό, το απαραίτητο εξάρτημα για όλο αυτό το πράγμα είναι αυτή εδώ πέρα η βάνα, η ηλεκτροβάνα. Πολύ απαγορεύεται να δουλεύει ο καυστήρας του πετρελαίου και να προσπαθεί να μαζεστάνει το σπίτι και ένα πολύ μεγάλο μέρος από το ζεστόνιο που φτιάχνει να πηγαίνει να ζεστάνει τον μπόιλερ. Τι μου είπες ένα θεϊκό προχθές. Ένα θεϊκό. Ένα θεϊκό 28 Οκτωβρίου. Εδώ όταν βρεθήκαμε πρώτη φορά εδώ πέρα. Και μου λες, Στράτο, έμαθα ένα σοβαρό πράγμα εκεί που σπόδαζα. Με την πιο φτηνή ενέργεια ζεσταίνω το περισσότερο νερό. Έτσι ακριβώς. Τι μου είπες. Έτσι. Ναι, Στράτο, όταν έχεις τον ήλιο, θα ζεστάνεις όσο πιο πολύ νερό γίνεται, να το έχεις και για αύριο που πιθανό να μην έχει ήλιο. Το καλοριφέρ, το πετρέλαιο, να το προσδιορίσουμε, ναι, που παλιά ήταν πιο οικονομικό, έτσι, που δεν πολύ ένοιαζε τον κόσμο, που ήταν σχεδόν τσάμπα, ζέστανε σαν βέρτα. Τώρα έχει γίνει πανάκριβο, δεν συμφέρει πλέον. Mm. Και το ρεύμα. Το ρεύμα το έχεις ίσα ίσα να κάνεις ένα μπάνιο. Είναι εκείνη η περίοδο μεταβατική από χειμώνα σε καλοκαίρι που δεν δουλεύει ο καυστήρας. Δεν κάνει τόσο κρύο. Γιατί σαν μια μέρα σαν σήμερα. Σήμερα βέβαια έχει ηλιοφάνεια. Mm. Αλλά πες πως κάναμε πολύ μπάνιο. Πολύ, τάκ θα σηκώσεις. Πολύ υδραυλική, ας πούμε, πάνε στην τον ηλιακό. Το καυστήρα, συγγνώμη, και τραβάνε και μια σωλήνα μόνιμα στον ηλιακό. Αν ανάψεις να ζεστάνεις στο σπίτι σου, θα ζεστάνει και τον ηλιακό. Κακός. Κακός. Πρέπει να έχεις την επιλογή εσύ να σηκώνεις ένα κουμπάκι πάνω στο θερμοστάτη. Ή αυτόματα. Έχουμε φτιάξει και αυτοματισμό. Όταν ο ηλιακός ζητήσει να ανοίξει ηλεκτροβάνα και να μου στείλει. Έτσι. Για να κάνεις οικονομία. Ναι. Για να, έτσι. Είναι παραπάνω από 1%. Το δεν 1%. Είναι μόνο 1%. Αυτό το 1% δεν μπορεί, ψάχνω, φίλε εγώ. Αυτό το 1%. Δεν μπορεί όταν ο καυστήρας ζητάει το σπίτι και έχεις, ξέρω εγώ, μια ζήτηση, ξέρω εγώ, των 10.000 θερμίδων, σου λέω εγώ τώρα ένα σπίτι μικρό, αυτομάτως με τον ηλιακό πας στις 15 ή και παραπάνω άμα είναι πολλά τα λίτρα. Παραπάνω, πας παραπάνω. Έτσι. Οπότε, αφού ζεις αυτό το σπίτι σου, να έχεις την επιλογή εσύ να πεις, ας στείλω και λίγο στον ηλιακό. Ναι, δεν... εγώ όποτε θέλω. Έτσι, εσύ όποτε θες. Ηλεκτροβάνα, απαραίτητο. Αγαπημένη μου. Απαραίτητο. Σε ένα δεύτερο, ε. Ναι, σε ένα δεύτερο, φίλε. Μα και εδώ τι είναι αυτό το καλαμπαλίκι εδώ πέρα. Κυκλοφορητής. Ο οποίος κάνει ανακυκλοφορία. Σκέψου, λοιπόν, σε μια πολυκατοικία, οπουδήποτε, δεν έχει σημασία το μέρος, να πρέπει να κατεβάσεις το νερό από τον ηλιακό 5 ρόφους κάτω, γιατί είσαι στον πρώτο. Άνοιξε τη βρύση τώρα, περίμενε πότε θα έρθει. Τι είναι αυτό, κατασπατάληση και του νερού, του πόσιμου. Πόσιμο. Έτσι.
αλλά και της ενέργειας. Γιατί εσύ τραβάς νερό ζεστό, αλλά ταυτόχρονα μπαίνει κρύο μέσα. Έτσι. Άρα σου παγώνει το νερό που έχεις. Τι πρέπει λοιπόν να κάνεις, τι πρέπει να προβλέψει ο υδραυλικός να κάνει? Να βάλει ένα κυκλοφορτή και με ένα απλό διακόπτη. Πώς έχουμε τα φώτα στο κλιμακοστάσιο? Πατάς και για ένα, δύο, τρία λεπτά όσο θες. Θα δουλέψει ο κυκλοφορητής, θα σου φέρει το νερό όσο πιο κοντά στη βρύση γίνεται, και εσύ ανοίγεις τη βρύση σου και έχεις αυτόματα ζεστό νερό. Αυτό ακριβώς. Μπορεί το σπίτι μου να μην έχει, όχι μπορεί, δεν έχει ανακυκλοφορία. Τραβάς μια γραμμή πάνω ή έχεις τραβηγμένη μια γραμμή κρύο. Τραβάς μια γραμμή ζεστό και η ανακυκλοφορία, πρόσεξε τη λεπτομέρεια, τώρα μιλάω κι εγώ σαν τεχνικός, μπορεί να είναι φύ 18 του μπόραμα. Σωστά. Ή πυρό φύ 20, κατέβασμα φύ 20 ή φύ 18 και η ανακυκλοφορία να είναι με του μπόραμα φύ 15. Ναι, γιατί δεν μας ενδιαφέρει. Δεν μας ενδιαφέρει. Εμείς θέλουμε απλά να κυκλοφορήσει το νερό. Πριν μπεις για μπάνιο, να σου γίνει συνήθεια και μπορεί ο υδραυλικός αυτές τις τρεις σωλήνες να μου τις φέρει μέσα στο πατάρι πριν μπω για μπάνιο. Πατάω ένα-δύο λεπτά την ανακυκλοφορία μου και με το που θα ανοίξω τη βρύση. Θα σου πω εγώ πως το σχεδιάζω και το έχω κάνει κάποιες φορές. Με το που πατήσεις το φως του μπάνιου, δουλεύει ένα χρονοδιακοπτάκι για δύο λεπτά και κόβει. Κόστος, πολύ ξέρω εγώ, ωραίο. 30 ευρώ με τα υλικά. Ναι. Πατάς το φως του μπάνιου. Ανοίγω το μπάνιο ηλιακός μου ή το οτιδήποτε και το, μπορεί να συγγεί και στο μπόιλερ που είναι κάτω στο... Που θέλεις, δεν έχει περιορισμό αυτό. Πατάς λοιπόν το φως του μπάνιου για να μπει στο μπάνιο, δίνει εντολή στο χρονοδιακόπτη και κατ' επέκταση στο κυκλοφορτή για δύο λεπτά και κόβει. Το φως παραμένει ανοιχτό, δεν το σβήνεις. Μια εύκολη λύση ανακυκλοφορίας σε ήδη υπάρχουσες εγκαταστάσεις. Πολύ έξυπνο. Έτσι. Δεν μιλάω όταν το σχεδιάσεις από αρχή που θα κάνεις εκεί ό,τι θέλεις. Πολύ έξυπνο. Γιατί μιλήσαμε... Α, συγγνώμη να σε διακόψω. Ναι, και απαραίτητο, έτσι. Βαλβίδα αντιπιστροφής και εδώ πέρα. Ναι. Δεν τη βάλαμε. Δεν τη βάλαμε. Γιατί κάπου την αφήσαμε, τέλος πάντων. Να, για να τη δείξουμε, γι' αυτό δεν τη βάλαμε. Ακούλε. Κάτσε. Α, συστολή. Αμέσως, μισό λεπτό. Τρελαίνουμε όταν ο μάστορας δεν έχει φίλε μαζί του. Άντε τώρα να είσαι στην ταράτσα, ε. Σε ένα χωριό... Πόση ώρα μακριά από το κέντρο και να σου λείπει μια συστολή να μην μπορείς να τελειώσεις. Θα πεθάνω, δεν υπάρχει περίπτωση. Θα πεθάνω, αδερφέ, θα πεθάνω. Εδώ. Τι πιο απλό από αυτό? Ναι. Εντάξει. Τι πιο απλό? Και κάπως φυσικά, έτσι. Αυτό με το εξαριστικό, έτσι. Σόλαρ κιόλας. Σόλαρ. Αχ, τρελαίνομαι. Κάπως έτσι φαντάζομαι έναν ηλιακό. Κάπως έτσι. Και δεν σταματάμε εδώ. Τι δεν μ' αρέσει σε έναν ηλιακό? Η ανεξέλεγκτη παροχή ζεστού νερού χρήση στο σπίτι μου. Δηλαδή 60, 70, 80 μέχρι και 90 βαθμούς. Απαγορευτικό. Καταπονεί τις σωληνώσεις, καταπονεί τις μπαταρίες, καταπονεί τα πάντα. Άστατα! Το ότι κινδυνεύει ένα από τα αγαπημένα σου πρόσωπα να πάθει εγκάβματα πρώτου βαθμού, πληρώνεται αυτό? Ποτέ. Και έρχεται η αγαπημένη μου μάρκα. Τώρα είναι αγαπημένη, αλλά τους κρατάω λίγο μούτρα και τι σου λέει? Τρίωδη βάνα αναμίξεως, ρε φίλε. Τι ομορφιά είναι αυτή. Πώς λειτουργεί, παιδιά? Για μένα αυτό έπρεπε να μπαίνει σε όλα τα ηλιακά, σε όλα ανεξαιρέτως. Παίρνει το ζεστό καυτό νερό του ηλιακού, ανάμιξη από εδώ με ένα ταφ από την παροχή του κρύου προς τον ηλιακό εδώ πέρα, ρυθμίζω θερμοκρασία νερού που θέλω να έχω κάτω στην βρύση μου, δηλαδή 35-40, maximum τους 60 βαθμούς, και ανοίγεις, μπαίνει μέσα το παιδί σου ή ο γονέας σου ή οποιοδήποτε και μπορεί να έχει τη βρύση της μπαταρίας τέρμα αριστερά και να του βγάζει π.χ. 40 βαθμούς ζεστό νερό. Υπάρχει πιο ωραίο πράγμα? Δεν υπάρχει. Στράτο, ξέρεις πόσο οικονομία θα κάναμε
Στο ζεστό νερό. Το ξέρεις ότι στα ξενοδοχεία που πάω και στο φίλο μου το ζήσει εκεί πέρα και όλους αυτούς, αν ξέρατε στο μυαλό σας ότι, γιατί μου λέει ο άλλος, πώς θα πετύχουμε οικονομία στο νερό χρήσης που είναι δισεύρετο. Απλά και μόνο μεγαλώνοντας τη διατομή των σωληνώσεως και κατεβάζοντας την πίεση του δικτύου. Πόσα λίτρα θα γλίτωνες π.χ. σε ένα ξενοδοχείο στο σπίτι σου που ανοίγεις τέρμα τη βρύση και μετά τη χαμηλώνεις γιατί έχεις υψηλή πίεση. Βέβαια. Στα ξενοδοχεία αυτό είναι απαραίτητο. Στα ξενοδοχεία. Τα ξενοδοχεία δεν έπρεπε να δουλεύουν πάνω από 3 μπαρ πίεση. Βέβαια. Με τίποτα. Δηλαδή να ανοίγεις το ντουζ και να σου έρχεται απαλά, να ανοίγεις τη βρύση που πλένεσαι τέρμα και να έχεις μια γλυκιά ροή. Εγώ πιστεύω ότι γλιτώνεις τουλάχιστον το 40% της κατανάλωσης και αναμεικτικές, απαραίτητος. Και αναμεικτική. Απαραίτητος. Αναμεικτική. Αλλάζουν βρύσες κάθε μέρα, κάθε μήνα. Εδώ είναι η σωτηρία. Και δεν μένουμε εκεί. Λύσαμε το θέμα της αναμίξεως. Τι άλλο δεν χωνεύω στα ηλιακά όμως εδώ. Μου επιτρέπεις. Παρακαλώ. Το στάσιμο νερό μέσα. Τι κάνουμε όλοι, μην είναι όπως είσαι. Αν είναι μάγκας ο υδραυλικός σου, σου έχει βάλει κάπου μια τρίο διβάνα και πολύ απλά, όταν είναι καλός καιρός ή ηλιοφάνεια ηλιακός και όταν θέλεις μπόιλερ, ξέρω εγώ, το γυρνάς στο μπόιλερ με μια κίνηση. Κλασική περίπτωση. Κλασικό. Το έχουμε κάνει όλοι μέχρι τα προηγούμενα χρόνια. Τι γίνεται όμως, όταν εγώ θα το γυρίσω στο μπόιλερ το χειμώνα, έχω 120, 150, 200 λίτρα νερό εγκλωβισμένα μέσα στον ηλιακό μου και τι λέει ο λαλίστατος, ότι όταν το νερό πάβει να έχει ροή, πεθαίνει. Και έρχεσαι εσύ, φίλε μου καλέ, και μόλις κάποια στιγμή θυμηθείς ότι έχεις ηλιακό, το γυρνάς στον ηλιακό σου και σου έρχεται μια μυρωδιά παράξενη μέσα από τον ηλιακό. Και έρχεται ξανά η αγαπημένη μου μάρκα, μη όπως είσαι. Και τι σου λέει. Σου λέει. Solar Kit. Αυτό φίλε μου όταν το είδα, βέβαια, αυτό εδώ το βάνα αναμίξεως και εκτροπής σκέτες. Τις είχα δουλέψει τα προηγούμενα, τη Sigma, κάτι ξέρω εγώ, και είχα κατενθουσιαστεί. Και κάποια στιγμή έρχεται η αγαπημένη μου μάρκα και βγάζει το Solar Kit. Τι κάνει αυτό το φανταστικό εξάρτημα, φανταστικό. Κύρια πηγή νερού, ο ηλιακός ο συγκεκριμένος. Έρχεται το νερό, φεύγει. Όσο ο ηλιακός μου δίνει έως και 45 βαθμούς, μου το δίνει κατευθείαν σε νερό χρήσης να κάνω μπάνιο, να πλύνω τα δοντάκια μου όλα. Μόλις πέσει η θερμοκρασία του νερού κάτω από 45 βαθμούς, έρχεται η βάνα εκτροπής, που είναι set, δηλαδή αυτή εδώ είναι αυτή εδώ, και κάνει εκτροπή είτε στο boiler λεβιτοστασίου που έχεις κάτω, είτε στον επίτυχο λέβητά σου αέριου. Έτσι. Τα ωφέλη είναι πάμπολα. Ένα είναι το πιο βασικό. Δεν έχω στάσιμα νερά στον ηλιακό μου ποτέ χειμώνα καλοκαίρι. Ένα άλλο σημαντικό, ότι εκεί που πλέον ο επίτυχος λέβητας μου αερίος έπαιρνε 20 βαθμούς ζεστό, νερό χρήσης από το δίκτυο, πλέον παίρνει 45, 40, 35, 30 βαθμούς και είμαστε όλοι ευχαριστημένοι. Βέβαια δεν έχουν πάντου εφαρμογή, γιατί υπάρχει πρόβλημα χώρου, βέβαια για μένα δεν υπάρχει. Μπορεί να με πει ο φίλος πελάτης, κατέβασε μια γραμμή, μπορώ να το βάλω μέσα σε καναλέτα, μπορώ να το βάλω σε σωλήνα αποχέτευσης, μπορώ, όλα ξεκινάνε βέβαια από εδώ. Αλλά όταν εγώ θα στο προτείνω στο σπίτι σου το λιγότερο αυτό εδώ, τη βάνα εκτροπής, αναμίξεως, δεν θα το βάλεις, δεν θα το τοποθετήσεις. Ο ηλιακός, ναι, έχει κάποια μειονεκτήματα. Μέχρι τώρα. Ένα είναι η ανεξέλεγκτη θερμοκρασία νερού χρήσης, που πλέον λύνεται έτσι απλά. Τι. Τι. Μπαταρία. Πάλι. Πάτα το κουμπί, γάμο τον πελάτη. Πάτα το κουμπί. Τι λέγαμε. Ναι, έχουμε λίγο θέμα πάλι με την κάμερα. Ηλιακά. Ξανά. Επένδυση. Σωστή τοποθέτηση.
Το 50% είναι η ποιότητα των υλικών και το 50% είναι σωστή τοποθέτηση. Και όταν λέμε σωστή τοποθέτηση, επειδή ο κόσμος μπερδεύεται, δεν είναι το να απλά να πάρεις να τον τρυπήσεις στην πλάκα, που και εκεί στην πλάκα, που την έχει πατήσει πολλοί κόσμος, φίλε μου Κωνσταντίνο, όταν τρυπάς πρέπει μετά κανονικά να έχεις ηλεκτροσκούπα, να ρουφήξεις τις σκόνες και όλα αυτά από μέσα, να πάρεις μια σιλικόνη να γεμίσεις την τρύπα, να χτυπήσεις το ούπα, να βάζεις ειδικά λάστιχα μέσα έξω. Αυτό άμα πάμε είναι αυτό που λέω συνήθως, πιάστα αυγό και κούρευτο. Αυτό είναι σωστή τοποθέτηση. Έρχεται η εταιρεία Diana και σου λέει, φίλε μου Στράτο, θες να βάλεις τον ηλιακό πάνω στην πλάκα και μπορεί μελλοντικά να θες να ρίξεις μόνος. Έχουμε έτοιμη τη λύση. Προστίκες, 4 στον αριθμό, και μου εξήγησες ότι η βάση που μου έκανες πάνω στις ρόδες είναι το σετάκι που μπαίνουν οι ράγες εδώ πάνω. Τα λέω σωστά? Σωστά. Στράτο, σκοπός είναι να δίνεις λύσεις στον πελάτη και να μην τον ταλαιπωρείς. Ναι. Έστω ότι εγώ λοιπόν δεν στα έδινα αυτά, πες μου εσύ πώς θα σήκωνες τώρα τον ηλιακό σου, 30 πόντους πάνω. Πήρασε ένα παλιοσίδερα, ναι. Πότε θα έρθει. Θα με έκανε εκείνα τα παλιοσίδερα, ναι, θα βάψτα, να τα βάψω, κάτα, να τα κάνω, μήνια, ρέτα, τα ξέρουμε και να αυτά, έτσι. Τα ζούμε κάθε μέρα. Λοιπόν, 4 σιδεράκια, με 4 ούπα και στριφόνια το καθένα για να πιάσει γερά κάτω, να μην κουνιέται με το βάρος ηλιακού και τον αέρα και ξυλώσει τη μόνωση και περάσουν νερά κάτω. Έτσι. Έτσι. Έτοιμα γαλβανισμένα να μην σκουριάζουν. Τα καρφώνεις κάτω, βάζεις τον ηλιακό σου πάνω και βάλε μόνωση όποτε θέλεις. Μπράβο. Αυτό είναι όταν είσαι ο ίδιος κατασκευαστής, και όπως έχω πει πολλές φορές, πάντα όταν έχουμε κάποιο θέμα, κάποιος άλλος σκέφτεται για μας, για μας. Είδες εσύ όλα αυτά τα χρόνια που περάσαν τα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε εμείς οι υδραυλικοί και έχεις έτοιμη τη λύση. Και όταν λέμε έτοιμοι, όχι πασπουτζίδικες, παπατζίδικες δουλειές. Στράτο, είναι κιλοδοκός 50x50 με 3 χιλιοστά πάχος. Δεν νομίζω ποτέ να πάθει κάτι αυτό. Καλά, αυτό που με έχει εντυπωσιάσει, θα το πω για πολλωστή φορά, είναι τα μαστούδάκια που μου έχεις εδώ. Πραγματικά έχω εντυπωσιαστεί. Δεν κάνω πλάκα. Δηλαδή δεν το έχω ξαναδεί. Και πάντα έβριζα εσάς τους κατασκευαστές, που με βγάζετε σωληνομαστούς εδώ και δεν μου βγάζετε καλό πάσο, είναι χτυπημένο, είναι ξέρω εγώ. Τι είναι? Έχει πάσο μεγάλο, έχει και κανελάς, δεν είναι απλό. Και κανελάς. Ερώτηση τώρα. Αυτό εσύ με τι το στεγανοποιείς μέσα, με κόλλα σπυρώματος? Βάζουμε κόλλα σπυρώματων κόκκινη. Τελείωσε. Και τελείωσε. Αν θέλω να το ξεβιδώσω για κάποιο λόγο. Δεν ξεβιδώνει, μόνο με φωτιά. Μόνο με... Μόνωση μέσα είπαμε... Μόνωση κάτι... πολυερθάνης, 6 πόντους πάχος περιμετρικά. Και πυκνότητα. Πυκνότητα από 45 μέχρι 50 κιλά στο κυβικό. Αυτό είναι κάτι άλλο που δεν γνωρίζει ο κόσμος, ότι όλες οι πολυερθάνες δεν είναι οι ίδιες. Ναι, Στράτο, ναι, πες. Ισχύει αυτό, αλλά ξέρεις τι, όπως στην κάθε σου αγορά, έτσι θα πρέπει να εμπιστευτείς... τον άνθρωπο που θα στο πουλήσει. Απ' έξω είναι όλα ίδια. Έτσι. Έτσι. Το μέσα όμως, αυτό που κάνει τη διαφορά, έτσι, τελικά είναι που πληρώνεις και πρέπει να βρεις μια αξιόπιστη εταιρεία. Έτσι. Να αγοράσεις ένα προϊόν που θα ξέρεις ότι είναι αυτό που σου λέει και όχι φύκια για μεταξωτές κορτέλες. Πολύ σημαντικό. Έτσι. Για μένα, έχω μιλήσει, σου είπα, και με άλλους κατασκευαστές και με το φίλο μου τον Δημήτρη που είπε ότι τον γνωρίζει και προσωπικά. Εξαιρετικός. Και όποτε μου δίνεται η ευκαιρία, αυτό που κάνουμε τώρα για μένα είναι ο πλούτος μου. Αυτό που λέω στον κόσμο, το ότι έρχομαι να σου κάνω μια δουλειά εκείνη τη στιγμή, έρχομαι και με νοικιάζεις την εμπειρία που έχω αποκτήσει. Την εμπειρία, όπως είπε ο σοφός, δεν την αγοράζεις, πρέπει να την υποστείς. Εσύ έχεις μεγαλώσει σε αυτό το εργοστάσιο, από τη γέννησή σου που μου λέει, έχεις πει, παίζεις εδώ μέσα, έφτασε σε σημείο να το αγαπάς και αυτό εδώ το προϊόν το βγάζεις με αγάπη πρώτα απ' όλα. Και όταν γίνεται κάτι με αγάπη, φίλε, δεν υπάρχει περίπτωση να μην είναι καλό. Ισχύει. Τώρα ισχύει, όλα τα άλλα, τι να πούμε. Ναι, όλα τα ηλιακά είναι ίδια. Στα μάτια ενός ιδιώτη είναι ίδια. Στα δικά μου τα μάτια
βλέποντας αυτό το λάστιχο, εγώ από εκεί θα ξεκινήσω, από το λάστιχο στεγανοποίησης, από αυτό εδώ το λάστιχο εδώ πέρα. Αυτά προσέχω εγώ. Τι νομίζεις προσέχω? Οι συλλέκτες πάνω κάτω περίπου όλοι οι ίδιοι είναι. Οι ηλιακοί πλέον είναι, έχουν τόσο καλή απόδοση, η οποία αυτή τη στιγμή πρέπει να τους προστατεύουμε από την υπερθέρμανση και όχι από την παγωνιά. Την παγωνιά έβαλε αντιψυχτικό μόνο, σε τελείωσε. Καλημέρα. Έτσι ακριβώς. 6 χιλιοστά εδώ τώρα. Τι να περάσει από εδώ μέσα? Έτσι. Η μόνωση που έχεις δημιουργήσει εδώ είναι όχι για την παγωνιά, αλλά για να εγκλωβίσεις το νερό όσο περισσότερο, δηλαδή να έχεις όλη τη μέρα παραγωγή ζεστού νερού χρήσης και το βράδυ, την άλλη μέρα όταν θα ξυπνήσεις να έχεις ζεστό νερό, άδερφε. Δηλαδή όταν ο ηλιακός φτάνει σε ένα σημείο να έχει όλη τη μέρα καυτό νερό και το βράδυ την άλλη μέρα που θα πάει να κάνεις μπάνιο δεν έχει, είναι επειδή δεν έχει σωστή μόνωση. Δεν γίνεται όμως ένας ηλιακός των 400-500 ευρώ να έχει την ίδια απόδοση και την ίδια με έναν ηλιακό των 1000 ευρώ. Τελείωσε. Τελείωσε. Και όπως το λέω, αγοράζεις αυτόν τον ηλιακό 7 εκατοστάρια. Για μένα, αν πεις να το κεντήσεις όλα αυτά τα ωραία πράγματα που σας δείχνουμε εδώ πέρα, αν πούμε να βάλουμε βάνα εκτροπής, βάλες αναμίξους κτλ., θέλουμε άλλα 2-3 εκατοστάρια σε υλικά μόνο. Μπορείτε να το καταλάβετε. Τίποτα δεν είναι τζάμπα. Αλλά αν δεν το δεις σαν επένδυση, έχεις χάσει το παιχνίδι. Θες να πάει να πάρεις έναν ηλιακό απλό να τον τοποθετήσεις? Ναι. Θες έναν ηλιακό για το εξοχικό σου? Μου είπες ότι Στράτο, ανάλογα με τη ζήτηση της αγοράς, ναι, έχουμε και κάποια μοντέλα τα οποία είναι... Ναι, λίγο σίγουρα πιο, υπάρχουν και πιο οικονομικά μοντέλα. Πιο οικονομικά, τα έτσι, οποία όμως... Για να μπορείς να είσαι μέσα στην αγορά. Εγώ δεν έχω ψέματα στον κόσμο. Έχω μια επισήμανση εδώ, ναι, η Diana, η εταιρεία μου, λες ότι έχουμε κάποια μοντέλα τα οποία είναι λίγο, δεν έχουν να ζηλέψουν, μου λες, τίποτα. Όχι, όχι, δεν είναι... Δεν έχει να κάνει με την ποιότητα. Δεν έχει να κάνει με την ποιότητα, έχει να κάνει με τα υλικά κατασκευής. Μπράβο. Έτσι. Έτσι ακριβώς, που και εκεί, ναι, υπάρχει φυσικά δεν το είναι... σέρβις, ό,τι ισχύει σε όλα. Έτσι. Απλά προκειμένου... Ένας φίλος ο οποίος θέλει να βάλει ένα ανηλιακό στο εξοχικό του, λέμε ένα παράδειγμα, και θέλει κάτι σε πιο φτηνό, ναι, του δίνουμε έτσι την εναλλακτική. Έτσι ακριβώς. Εγώ τι θέλω, κάποια στιγμή θα καθίσουμε οι δυο μας, έτσι, και θα πάρουμε ένα χαρτί και ένα στυλό. Θέλω Diana Σουμουτού και εδώ πέρα να γράφει, τι θα γράφει? Βαϊστράτος. Βαϊστράτος. Στράτο, αυτό που λες πραγματικά με τιμά. Το θέλω. Αλήθεια το στο θέλω. Λέω. Και θα το κάνω και με μεγάλη μου χαρά. Θα το κάνεις. Έτσι. Και τι άλλο θέλω? Πώς φαντάζομαι έναν ηλιακό εγώ? Βασικά, κάτι που ήθελα να σε ρωτήσω. Ποια είναι η διαφορά όταν λέμε ότι ένα boiler απλό, θερμοσύφωνα, αποδίδει καλύτερα κάθετο? Δεν θα μπορούσε να μπει ένας ηλιακός το καζάνι του να είναι κάθετο? Θα μπορούσε, Στράτο, αλλά ξέρεις τι, εκεί μετά μπαίνει και το κατασκευαστικό κομμάτι στη μέση και το πόσο εύκολα μετά και πόσο... Άρα το ξεχνάμε, ναι, εκεί πέρα. Όχι ότι δεν γίνεται. Το ξεχνάμε. Το κάναμε παλιά. Γιατί θυμάσαι τα παλιά. Το κάναμε παλιά. Το κάναμε παλιά, ναι. 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 Πάει αυτό. Πλέον έχει λυθεί αυτό το θέμα της παραγωγής νερού από τους συλλέκτες που πλέον είναι τούμπανο. Έτσι ακριβώς. Και άμα θες ακόμα πιο τούμπανο, όπως μου είπες εσύ, σε βάζω έναν συλλέκτη τετραγωνικά, δεν υπάρχει. Εκείνο που θα ήθελα εγώ τη γνώμη σου, όπως είναι αυτός ο ηλιακός, εγώ ένα πράγμα που θα του πρόσθετα ακόμα, είναι μια παροχή εδώ πάνω, 3/4. Γιατί? Για ποιο λόγο? Έτσι να με ρωτάς. Έχω πάει σε κάτι άλλο ηλιακού και θέλω να μου πεις τη γνώμη σου για τα ηλιακά αυτά με τις λάμπες καινού. Για πες μου λίγο, γιατί δεν βγάζετε και λάμπες καινού, που πιστεύω ότι για σένα που είσαι σαν κατασκευαστή σιγά το δύσκολο? Όχι, είναι πάρα πολύ δύσκολο. Είναι πάρα πολύ, ναι, δύσκολο. Ναι. Είναι πολύ δύσκολη η κατασκευή μιας σωλήνας καινού. Ας τη σωλήνα, δεν την κάνεις εσύ. Θα την αγοράσεις έτσι, από την Κίνα, από τα βάθη της Ασίας. Το boiler είναι εύκολο ή δύσκολο? Το είναι εύκολο, δεν θεωρώ ότι είναι ιδιαίτερα δύσκολο, αλλά τι χρόνο ζωής θα έχει αυτή η λάμπα? Δεν ξέρω. Εδώ είναι το μυστικό όλο. Οι συλλέκτες σωλήνων καινού, οι κινέζικοι, δεν έχουν ιδιαίτερη διαφορά στην απόδοση από τους επίπεδους επιλεκτικούς που κατασκευάζουμε στην Ελλάδα. Ένας
καλός συλλέκτης κενού, καταρχήν δεν χρειάζεται στην Ελλάδα, να το πούμε αυτό. Έτσι. Δεν έχει νόημα ύπαρξης, γιατί έχουμε απίστευτη ηλιοφάνεια εδώ, ακόμα και στα βόρεια, στη Θεσσαλονίκη, που είστε εσείς. Έχω το φίλο μου στην Καβάλα. Δεν έχει νόημα. Που έχει βάλει πριν μερικά χρόνια ηλιακό με λάμπες κενού 12 και το καλοκαίρι σκεπάζει τις 7. Κατάλαβες. Δεν χρειάζεται. Έτσι. Ξέρεις τι θα ήθελα και να μου πεις τη γνώμη σου. Εδώ πάνω θα ήθελα μια παροχή 3/4. Και να μπει σαν έξτρα προστασία μια βαλβίδα διαφορικής πίεσης και θερμοκρασίας. Αυτό είναι κάτι παρόμοιο, βέβαια όλα αυτά βρίσκονται μέσα στο μουλάρι, έτσι. Αυτό είναι κάτι παρόμοιο με τη βαλβίδα ασφαλείας που τοποθετώ σε ξυλολέβητες. Αυτό ανοίγει στους 90 βαθμούς και στα 3 μπαρ πίεση και αυτό ανοίγει στους 92, αν θυμάμαι καλά, πού το λέει, στους 95 και στα 6 μπαρ πίεση. Θεωρείς ότι αν αυτό έμπαινε εδώ πάνω σαν έξτρα προστασία στο μοντέλο που θα μου κατασκευάσεις by Stratos, αξίζει τον κόπο? Ναι, τώρα με πιάσες. Λίγο αδιάβαστο. Κοστολογικά είναι απαγορευτικό ή εφικτό? Δεν το ξέρω. Δεν ξέρω καν πόσο κοστίζει αυτό, αλλά το να βγάλουμε μία... Η βαλβίδα αυτή. Ας τη βαλβίδα. Το να βγάλουμε μία παροχή 3/4... Δεν αλλάζει το κόστος του ηλιακού. Α, δεν αλλάζει το κόστος. Τώρα τι να χρεώσουμε 3 ευρώ, ξέρω εγώ, που κάνει ένα σωληνάκι, δεν θα το χρεώσουμε. Λίμον. Ναι. Ναι. Αυτό μου αρέσει. Ναι. Θα μπορούσαμε να δώσουμε στον πελάτη, π.χ. στην Κρήτη ή σε μεγάλη ηλιοφάνεια για έξτρα προστασία. Βέβαια, άμα βάλουμε όλα αυτά τα καλαμπαλίκια, μήπως είναι υπερβολή. Αυτό σκεφτόμουν τώρα, ότι ξέρεις τι, βαλβίδα ασφαλείας, έξτρα αντεπίστροφο, δοχείο διαστολής. Και έξτρα βαλβίδα, νομίζω πας στην υπερβολή μετά. Ναι, αλλά άμα είναι στην ίδια, θέλω να με βγάλεις και εκεί μια παροχήρα. Άμα δηλαδή το θέλεις, θα το κάνουμε. Άλλο τώρα. Ποιο είναι το σοβαρότερο πρόβλημα που έχουμε όλοι οι υδραυλικοί και νευριάζουμε με εσάς τις εταιρείες? Και σας βρίζω συνέχεια. Εγώ σας βρίζω. Με βάζετε εδώ πέρα αυτά τα νταβούλια εκεί και δεν χωράει. Εδώ χωράει το χέρι μου μέχρι εδώ. Εδώ χωράει. Άντε, σε συγχωρώ. Τι θα ήθελα όμως, ρε Κώστα, έτσι, αν είναι εφικτό, ρε φίλε. Όταν εγώ θα καθαρίζω εδώ μέσα, μια τάπα εδώ πέρα θα βοηθούσε μεγαλύτερη. Π.χ. 3/4. Όχι, Στράτο, γιατί ακριβώς εκεί που δείχνεις είναι ο μανδύας των συλλεκτών. Δηλαδή, μπαίνει και το κατασκευαστικό μέρος στη μέση. Εδώ στην άκρη. Εκεί στην άκρη είναι το καπάκι μπομπέ και δεν μπορεί. Κατάλαβες. Ξέρεις ποιο είναι η λύση? Για πες. Θα φτιάξεις ένα πολύ ωραίο σκουπάκι, να το πω, φαρασάκι, κάτι να τραβάς τα αλάτια. Εγώ μπροστά, σαν Στράτος, τα παλιά τα χρόνια όταν ήμουν τοπικός και πήγαινα για συντήρηση ηλιακού, έχω την ηλεκτροσκούπα. Αυτό. Και μια ηλεκτροσκούπα λοιπόν να το ρουφήξεις. Δεν αφήνει τίποτα. Εγώ. Τώρα πλέον, επειδή με είδες με ένα σάκο στο χέρι, το μουλάρι δεν χωράει τίποτα. Έτσι. Κάποιοι φίλοι μου είπαν κουτάλα, βάζουμε λάστιχο μέσα, το ξεπλένουμε. Εντάξει, άρα και αυτό, γιατί κάποιοι φίλοι μου είπαν, λέει, μια τάπα εδώ πέρα, Στράτο, είναι ο μανδύας. Τα μπόιλερ, τα γκλάς, τα έμαγε, δεν κολλάει αλάτι πάνω στα τυχόμα. Κολλάει, αλλά φεύγει εύκολα. Mm-hmm. Ένα λάστιχο, λοιπόν, με την πίεση, ένα πλυστικό μηχάνημα όλοι έχουμε στο σπίτι μας, έτσι, ναι, που αν στο δανείσει ο κάθε πελάτης, mm-hmm, να το πλακώσεις με την πίεση, να φύγουν τα αλάτια, να τα τραβήξεις με ένα φτιαράκι, ένα mm-hmm πραγματάκι, τέλος πάντων, πολύ, πολύ απλό στην κατασκευή. Mm-hmm. Να βάλεις το χέρι σου εδώ μπροστά όσο φτάνει, έχει μεγάλη φλάτζα. Ναι, ναι, ναι. Και να βγάλεις το 95% ναι, 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 του αλατιού που θα έχει στα τυχώματα. Γιατί πρόσεχε, το αλάτι δημιουργεί μόνωση. Και δεν αφήνει, όσο καλό συλλέκτη και να έχεις, να περάσει όλη του τη θερμότητα μέσα στο νερό. Όσο πιο πολύ αλάτι έχουν τα τυχώματα, τόσο πιο δύσκολα μεταφέρει τη θερμότητα στο νερό. Γι' αυτό και πολλές φορές, σε διακόπτω, συγγνώμη, ναι, 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 όταν η αντίσταση, ειδικά των θερμοσιφώνων, πιάνει αλάτι, δεν ζεσταίνει. Έτσι δεν είναι? Ναι. Και με το που την καθαρίσεις και πετάξεις όλο αυτό το πράγμα, ή την αλλάξεις, συνήθως την αλλάζουμε, πόσο θερμοσύφωνα ζεσταίνει. Ναι, 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 εγώ το λέω. Και το βλέπεις μέρα με τη μέρα. Την πρώτη φορά
στα 10 λεπτά έμπαινες να κάνεις μπάνιο. Ναι. Όσο περνάει ο καιρός, στο 20 λεπτό, στο μισάωρο, στα 3 τέταρτα. Ναι, ναι. Συμφωνώ. Ναι. Και μια που το ανέφερες για αντίσταση, θα ήθελα πάρα πολύ το θερμοστάτη εδώ που αντίστασης να μην υπερβαίνει για μένα σε έναν ηλιακό πάνω από 55 βαθμούς, maximum. Για μένα. 60. Οι θερμοστάτες κατασκευάζονται έτσι. Δηλαδή, το να το ρυθμίσει ο υδραυλικός στους 55, ναι. 50, δεν είναι πρόβλημα την ώρα που θα συνδέσει τα καλώδια. Ναι. Κανονικά ηλεκτρολόγος πρέπει να το κάνει. Όχι κανονικά, ηλεκτρολόγος θέλει. Στους 55... Το ρεύμα το βάζεις για μία ώρα ανάγκης. Ναι. Δεν είναι λύση θέρμανσης στον ηλιακό. Ναι. Έτσι. Ναι, 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 ναι. Και μην ξεχνάς ότι όσο πιο μεγάλη θερμοκρασία έχει μέσα το θερμοσύφωνα, στο καζάνι, το οτιδήποτε, τόσο πιο πολύ αλάτι δημιουργεί. Γι' αυτό και τους επίτηχους λέβητες φροντίζουμε να το έχουμε σε χαμηλές θερμοκρασίες, 40-45 βαθμούς, για να μην δημιουργούνται αλάτια και επικάθονται στον εναλλάκτη. Έτσι. Αυτό τώρα τι δίντε έκανε. Το κινητό μου έκανε. Το τηλέφωνο, το ρολόι μου. Αλλά και αυτό ετοιμάζεται τώρα. Έχω πει, θέλω έναν ηλιακό πάνω, ένα θερμοσύφωνα κάτω 60 λίτρων, μία βάνα αναμίξεως και μία βάνα εκτροπής. Να παίρνω τα νερά του ηλιακού, να τα πηγαίνω κάτω και όταν δεν έχει ηλιοφάνεια, με ρεύμα να ζεσταίνω μόνο αυτά τα 60 λίτρα και να κάνω μπάνιο από εκεί. Και αυτό έχει εφαρμογή. Έτσι ακριβώς. Ε? Ο υδραυλικός για μένα, πέρα από υδραυλικός που θα έρθει να καναβώσει και να βιδώσει, πρέπει να παίζει και το ρόλο του σύμβουλου. Ρε. Στράτο, αυτό. Ο υδραυλικός που θα μπει στο σπίτι πρέπει να ψυχανεμιστεί τις ανάγκες του καθενός και να του πει, φίλε μου, εσύ χρειάζεσαι αυτό. Έτσι. Μπαίνεις στο σπίτι να δώσεις λύση στο πρόβλημα του καθενός. Και με τις γνώσεις σου που έχεις αποκτήσει, από όποια σχολή και αν έχεις τελειώσει, δεν έχει σημασία, και από την εμπειρία σου, θα προτείνεις στον άνθρωπο αυτό που πρέπει. Απλά προτείνεις. Έτσι. Από εκεί και πέρα σίγουρα παίζουν ρόλο τα λεφτά που διαθέτεις. Σίγουρα δεν μας περισσεύουν. Αυτό είναι το νούμερο ένα. Εσύ είσαι πρώτα συμβουλευτικός και στη συνέχεια εφαρμοστής. Ο πελάτης σου λέει, φίλε μου, από αυτά που μου λες, τα χρήματά μου φτάνουν για τα μισά. Ποια είναι τα απαραίτητα όμως που μισά που πρέπει να κάνω. Έτσι. Έτσι ακριβώς. Γιατά. Βέβαια, εκεί που παίρνουμε φόρα, μένουμε πάλι από μπαταρία, το γνωστό το θέμα. Σαν πρώτη φάση είπαμε, αρκετά θέλω να πιστεύουμε τα ηλιακά, είναι πάνω από 2-3 ώρες βίντεο, είναι σαν πρώτη παρουσία. Εγώ θα πεταχτώ τις επόμενες μέρες κάπου, θα κοιτάξω να ανεβάσω τα βίντεο, να ενημερώσουμε τον κόσμο και τυχόν απορίες και τα λοιπά, θα καθίσουμε, θα κάνουμε κάποια συμπληρωματικά βίντεο. Σίγουρα δεσμευόμαστε την άνοιξη προς καλοκαίρι που υπάρχει μεγαλύτερο ενδιαφέρον από τον κόσμο, να ξαναέρθω προς τα δω, τώρα που σε βρήκα δεν σε χάνω, να μιλήσουμε για ηλιακά. Θέλω να, το θέμα θέλω να το, πώς το λένε, να το ξεζουμίσουμε τελείως. Εδώ με έβγαλες προηγουμένως πάνω στη συζήτηση την ώρα που φορτίζει η κάμερα, μιλήσαμε και για ανακυκλοφορία. Φυσικά και είμαι υπέρ ακόμα και ενός μπόιλερ τριπλής ενεργίας κάτω στο Λέβητα. Τριπλής ενεργίας σημαίνει και εκεί ότι θερμαίνεται με ρεύμα, με θέρμανση καλοριφέρ και με ηλιακούς συλλέκτες πάνω. Είμαι πολύ υπέρ και αυτής της τεχνολογίας. Φυσικά υπάρχουν κάποια κοστολόγια και αυτό θα πρέπει να το θεωρούμε σαν επένδυση και όπως σου είπα πριν, την πρώτη βεβαιασμένη ανακυκλοφορία που έκανα ήταν το 1993 στις αδερφές μου το σπίτι που συνεχίζει να δουλεύει μέχρι και σήμερα. Βέβαια από εκείνα τα χρόνια τα πράγματα έχουν αλλάξει κατά πολύ. Έχω ανεβάσει βίντεο το πώς το είχα κάνει εκείνα τα χρόνια. Μια φορά ή δύο αλλάξαμε συλλέκτες εκεί πέρα, γιατί τότε ακόμα οι συλλέκτες ήταν με σκέτο τζάμι και μόλις έπεσε ένα χαλάζι καλό, δεν άφησε τίποτα, αγιασμό δεν άφησε. Τα πράγματα αλλάξαν τώρα. Για δείξε μας εν ολίγης τι βλέπουμε εδώ πέρα, πώς λέγεται καταρχήν αυτό. Αυτό συνήθως το λέμε στην αγορά Solar Kit. Στην ουσία τι είναι ένα συμπτυγμένο
εξάρτημα, μάλλον έχει συμπτυγμένα εξαρτήματα, ό,τι χρειάζεται δηλαδή απαραίτητα για να δουλέψει ένα σύστημα βεβαιασμένης κυκλοφορίας. Mm-hmm. Έτσι, έχει τον κυκλοφορητή του, έχει τα θερμόμετρα του. Προσαγωγή επιστροφή είναι έτσι, αυτά, έτσι. Προσαγωγή επιστροφή, μπλε, κόκκινο, ζεστό πυρήνα, ναι. Δηλαδή. Έχει τη βαλβίδα ασφαλείας, έχει το μανόμετρό του. Αυτόματος πλήρωσης. Λοιπόν, αυτόματο πλήρωσης. Να μια ωραία ερώτηση. Βάζουμε εδώ πέρα. Βάζουμε. Βάζουμε, ναι. Όχι, δεν βάζουμε, λέει. Έχω συζητήσει με κόσμο και μου λένε ότι εμείς οι υδραυλικοί δεν βάζουμε. Άκου τώρα δικαιολογία. Δεν βάζουμε, λέει, αυτόματο πλήρωσης, γιατί δεν ξέρουμε πότε θα συμπληρώσουμε, τι αντιπηχτικό έχει μέσα και θα συμπληρώσουμε. Για μένα η ανακυκλοφορία. Άσε με να μιλήσω δύο λεπτά. Συγγνώμη. Για μένα η ανακυκλοφορία είναι πολύ σημαντικό. Εντάξει, να υπενθυμίσουμε ότι αυτά εδώ τα θερμόμετρα είναι και διακόπτες. Και βάνες, έτσι ακριβώς. Θα πρέπει να γνωρίζουν οι φίλοι μας ότι ένα σοβαρό θέμα που έχουμε σε μια συστοιχία συλλεκτών βεβαιασμένης, όταν είναι πάνω από 2-3 ηλιακά, φυσικά και πρέπει να γίνει πλήρωση του αντιπηχτικού με αντλία, φυσικά και πρέπει να υπάρχει μεγάλη τεχνογνωσία και φυσικά κάποια στιγμή θα μιλήσουμε εκείνο το θέμα για το πώς συνδέονται κανονικά οι ηλιακοί συλλέκτες πάνω στην ταράτσα, γιατί και εκεί έχουμε ένα θέμα. Για μένα εγώ όταν έβαζα τοποθετώ και πώς το λένε, και αυτόματο πλήρωσης. Ενδέχεται να κοπεί το ρεύμα, να είναι καλοκαίρι και μέσα σε 5 με 10 λεπτά οι συλλέκτες να φτάσουν τρελές θερμοκρασίες και φυσικά θα ανοίξουν τα ασφαλιστικά συνήθως που βρίσκονται πάνω στους συλλέκτες. Πάνω στους συλλέκτες συνήθως εγώ προτείνω ένα τέτοιο ασφαλιστικό, φίλε μου, όπως είπαμε ότι σε λένε, το οποίο ανοίγει στα 6 bar πίεση και στους 95 βαθμούς. Όταν όμως θα ανοίξει αυτό, θα πρέπει να υπάρχει ένας τρόπος να συμπληρώνει νερό. Γυρνάει ο φίλος ο υδραυλικός και μου λέει «Μα θα φύγει από μέσα το αντιπηχτικό και δεν θα γνωρίζω το πώς και το γιατί». Και αυτό υπάρχει μια λογική. Ωραία. Καλό θα είναι, φίλε μου Κωνσταντίνο, κάθε Σεπτέμβριο να γίνεται έλεγχος του αντιπηχτικού. Έτσι. Πώς γίνεται ο έλεγχος. Ένας απλός τρόπος είναι να πας να πάρεις εκείνο τη φούσκα, να πάρεις δείγμα από μέσα και να μετρήσεις πόσο μείον είσαι στην αντιπαγωτική προστασία και να συμπληρώσεις τα ανάλογα ml. Είναι λάθος, το ξανατονίζω. Παίρνω ένα λίτρο αντιψυχτικό αυτοκινήτου και το ρίχνω από το όφιο μέσα. Το αντιπηχτικό μόνο αραιωμένο μπαίνει μέσα. Το αραιώνεις και το τοποθετείς. Και έρχεται ο Μπαρμπαστράτος εδώ και πολλά χρόνια, επειδή πάντα μας αρέσει να είμαστε ένα βήμα παραπάνω, καλό είναι να πάρεις και εσύ ένα τέτοιο πλέον, το οποίο λέγεται διαθλασιόμετρο. Εγώ το έχω πάρα πολλά χρόνια. Η διαδικασία είναι πανεύκολη. Με αυτό εδώ το ρουξουνάκι παίρνεις μία σταγόνα αντιπηχτικό, το τοποθετείς εδώ πάνω, το κλείνεις και βλέπεις απέναντι, που βλέπεις, πόσο μείον είσαι. Κάποτε το είχα πάρει πανάκριβο αυτό, τώρα και με 30 και 40 ευρώ το παίρνεις άνετα. Αυτό δεν λέει ποτέ ψέματα. Εγώ το είχα αυτό να σκεφτείς και όταν έβαζα αντιψυχτικό εκείνα τα χρόνια, δυστυχώς, γιατί δεν γνώριζαμε και σε κλειστά κυκλώματα θέρμανσης, σε εξοχικά και σπίτια που είχαμε πάνω στο χωριό. Δεν θα ξεχάσω μια περίπτωση, παρένθεση τώρα, μια εκκλησία που πήγα σε ένα χωριό κάπου σε εμάς και πήγα να κάνω μια, μάλλον στο καφενείο έπινα καφέ και ακούω ένα λέβητα καθημερινή. Λέω, ποιος λέει τα σπυρά, είναι της εκκλησίας. Λέω, τι κάνει η εκκλησία. Να λέει, έχουμε το θερμοστάτη στους 15 βαθμούς και διατηρεί, γιατί πάθαμε ζημιά πριν χρόνια, μας πάσανε λέει όλα μέσα. Στη Γέρμα, στο χωριό Γέρμα, στην Κοζάνη, εκεί προς Καστοριά. Και ήρθε ο επίτροπος εκεί και τους πρότεινα, αντί να καίνε 5 τόνους πετρέλαιο για ένα Σαββατοκύριακο που είναι, να βάλουμε αντιψυχτικό μέσα στο κλειστό κύκλωμα του καλοριφέρ. Το κλειστό κύκλωμα του καλοριφέρ της εκκλησίας δεν είχε μπόιλερ για ζεστά νερά, οπότε πήραμε δυο μπετόνια πόσο χρειάστηκε αντιψυχτικό αυτοκινήτου, τα κοπανίσαμε μέσα και πέσανε στα 1000-1500, κάτω από τα μισά σε καύσιμα.
Αυτό είναι μια καλή πρόταση, ναι, όταν έχουμε κύκλωμα βεβαιασμένης, επιβάλλεται για μένα ο αυτόματος πλήρωσης. Συνήθως το βεβαιασμένο, ανάλογα με το μανομετρικό και αυτό, φίλε μου Κώστα, βάζουμε την ανάλογη πίεση έτσι μέσα. Έτσι ακριβώς, το ανάλογο δοχείο διαστολής. Πάντα solar δοχείο διαστολής. Έτσι, έχει πολύ μεγάλη σημασία. Γιατί θέλω να δείχνεις. Τα κοινά, τα δοχεία, τα κόκκινα της θέρμανσης τέλος πάντων, δεν κάνουν, δεν αντέχουν σε μεγάλες θερμοκρασίες. Και για τα αυτόματα εξαρτητικά, έτσι. Πάντα, πάντα. Μπορεί οπτικά να φαίνονται το ίδιο, διαφέρουν σίγουρα στην τιμή και στην ποιότητα των υλικών που είναι μέσα. Να δείξουμε πάνω εδώ, γράφει μέχρι σύν 180 εδώ στο πλάι, εκεί που έχει στο χέρι σου. Μαξ, 10 μπαρ συν 180. Έτσι. Καμία σχέση με το απλό της θέρμανσης, ούτε να φτάσει μαξ 90. Ναι. Καθώς επίσης, όπως έχουμε πει, ότι και οι βαλβίδες ασφαλείας που βάζουμε εδώ πέρα, καλό θα είναι να είναι solar. Εδώ είναι πάλι, πώς το πιάσα στα χέρια μου, αγαπημένη μου μάρκα. Γιατί όμως η διαφορά είναι αυτό. Η κλασική βαλβίδα ασφαλείας, μπορείς να βάλεις και μια βαλβίδα ασφαλείας απλή, 6 μπαρ ή 8 ή 10, μπορείς. Δεν λέμε ότι δεν μπορείς. Αλλά επειδή αυτό είναι εκτεθειμένο έξω στα καιρικά φαινόμενα, κοίταξε τώρα ψωμί που έχει το ένα και ψωμί που έχει το άλλο. Δηλαδή αυτό από εδώ έχει το διπλάσιο, τριπλάσιο μέταλλο πάνω. Αυτό πληρώνεις, φίλε μου. Γι' αυτό πας να πάρεις ένα αυτόματο εξαριστικό απλό και έχει 5 ευρώ και πας να πάρεις ένα solar και έχει 15. Αυτή είναι η διαφορά. Εγώ οφείλω να σε ενημερώσω. Αυτή είναι η διαφορά, ρε φίλε. Το αν θα το τοποθετήσεις ή όχι είναι καθαρά δική σου επιλογή. Αλλά για να φτάσω εγώ σε σημείο να σε ενημερώσω, πρέπει να έχω και την ανάλογη τεχνογνωσία, έτσι. Πρέπει να είσαι πρώτα εσύ ενημερωμένος, ο τεχνικός. Λέει, το ρωτάω τον υδραυλικό κάτι και με λέει, τώρα πού να σε εξηγώ. Δεν σε εξηγεί γιατί δεν έχει να δώσει απαντήσεις. Να κάτσουμε εδώ πέρα τώρα για ηλιακά, να μιλήσουμε για την ανακυκλοφορία, για το πώς πρέπει να γίνεται. Θα τα πούμε όλα, τώρα που σε βρήκα δεν την γλιτώνεις. Απλά τώρα αυτό έτυχε μέρα Κυριακή. Πάλι σε πήρα από το σπίτι και χάνουμε τώρα τον προσωπικό μας χρόνο, γιατί μια μέρα μας μένει και μας να ξεκουραστούμε και καθόμαστε και συζητάμε. Εγώ επενδύω αυτή τη στιγμή, σε είπα Κώστα, έχω χρόνο, μπαταρία έχω μάλλον πλέον. Από όλα έχουν, 10 λεπτά είσαι. Στο λέω από τώρα, επενδύω σε σένα με την έννοια, ναι, θέλω να ενημερώσουμε τον κόσμο, θέλω να προωθήσουμε τα ελληνικά προϊόντα, είσαι υπερήφανος για το προϊόν σου, είναι μια οικογενειακή επιχείρηση που μετράει πλέον πολλά χρόνια διάρκειας. Έχω κάνει την έρευνά μου για σένα, μην νομίζεις ότι πριν έρθω στο εργοστάσιο σου δεν ρώτησα για σένα προσωπικά, για το προϊόν σου και για την οικογένειά σου γενικά, μην νομίζεις ότι δεν ρώτησα. Πριν έρθω εδώ πέρα την περασμένη εβδομάδα πήγα στον φίλο μου τον Θανάση και τον έκανα ψιλοσυντήρηση τον ηλιακό του, τον έβαλα ένα ψιλοσουβλάκι εδώ πέρα και όταν έλυσα το εξάρτημα και είδα μαστόρι χάλκινο τρελάθηκα, λέω ποιος μάγκας είναι αυτός, εντός εισαγωγικών, και έρχομαι εδώ τη θεωρία τη βλέπω στην πράξη, ναι, ό,τι δίνεις παίρνεις. Έχω περάσει πολλά ηλιακά στο παρελθόν, μην κοιτάς τώρα που περάσαν τα χρόνια μου και δεν μπορώ, το ξέρεις πόσο με γλύκανες με τις 4 παροχές δεξιά-αριστερά, με γλύκανες στην κυριολεξία, Κωνσταντίνε. Με γλύκανες. Αυτό εδώ το ότι δεν βλέπω πλέον το παλιό του μπόραμα και βλέπω αυτό, για μένα αυτό μου δείχνει σοβαρότητα. Δεν τα χώνευα που δεν τα χώνευα όλα αυτά τα χρόνια τα του παλιό του μποράματα. Εγώ είχα φτάσει μέχρι σε σημείο να λέω, γιατί αυτοί οι κατασκευαστές δεν με κάνουν κάτι πιο massive πράγμα έτοιμο και έρχεσαι εσύ και μου δείχνεις αυτό το ωραίο πράγμα. Ναι, αυτό το ωραίο το πράγμα πρέπει να πληρωθεί, ρε παιδιά. Δεν γίνεται να μην πληρωθεί. Ακόμα και αυτή η παλιολαμαρίνα εδώ πέρα πρέπει να πληρωθεί. Με 3-4 εκατοστάρικα μην περιμένεις να πάρεις έναν ηλιακό. Αυτό εδώ πέρα που δεν το βλέπεις εσύ και εμείς το δείχνουμε γυμνό, πρέπει να πληρωθεί. Αυτά τα μαστούδάκια που θα είναι για μια ζωή πρέπει να πληρωθούν. Αυτό είναι το σημείο αναφοράς. Και κάτι βασικό, να σε παίρνω τηλέφωνο και να σηκώσεις και το τηλέφωνο, ρε φίλε. Έτσι απλά είναι τα πράγματα. Έχουμε να πούμε πολλά. Αυτό που το ξεκινήσαμε για πλάκα για το Solar by Γιαννούδης θα το συζητήσουμε και φαντάζουμε έναν ηλιακό, έλα προς τα εδώ τώρα πήρα φορά,
σιγά σιγά θέλω να βγει ένα μοντέλο που να τα έχει όλα αυτά fix, έτοιμα προς τοποθέτηση. Βρύση, βαλβίδα επιστροφής, βαλβίδα ασφαλείας, βάνα, οριχάλκινα εξαρτήματα, βάση δοχείου διαστολής, αυτό εδώ το βάνα αναμίξεως. Όλα αυτά τα θέλω. Τα θέλω. Δοχείου διαστολής. Δύο βαλβίδες ασφαλείας. Και απευθυνόμαστε στο 5% των υποψήφιων αγοραστών. Αυτός που πραγματικά θέλει με κλειστά τα μάτια να σε πάρει ένα τηλέφωνο και θέλω έναν, στο τονίζω αυτό, έναν ηλιακό 120, 150, 200 λίτρα Μπαγιανούδης, Μπαϊστράτος. Τάκ να του τα κάνεις πακέτο και να τα στέλνεις. Αυτό θέλω να κάνεις. Θα αποφασίσουμε κάποια στιγμή τα εξαρτήματά μας, τη μάρκα του τέτοιου, τη μάρκα του δοχείου, τη μάρκα όλα αυτά, αναλυτικά, πώς το φαντάζομαι, αναλυτικά τι εξαρτήματα θα μπουν, τι μάρκα και τι ποιότητα. Και στο τέλος η λυπητερία από κάτω. Και να ξέρει ο φίλος ότι θα πάρει αυτό εδώ και αν πρόσεξε, αυτή τη στιγμή δίνει, όλοι σας δίνετε 5 χρόνια εγγύηση και θα έρθουμε εμείς σε αυτόν τον ηλιακό που θα γίνει έτσι, 5 συν 5 χρόνια εγγύηση, φυσικά αν στην τριετία γίνεται και το σωστό σέρβις. Το οποίο σωστό σέρβις, όχι με τα λόγια, όπως είπα και άλλη φορά, ο κατασκευαστής σε συνεργασία με μένα ή τον όποιον κατασκευαστή δεν είναι τίποτα να βγάλεις με το κινητό σου 5 φωτογραφίες και να το στείλεις και να πεις κύριε Ντιάνα, ο ηλιακός αγοράστηκε, τάδε τοποθετήθηκε, τάδε του μηνός και στην τριετία έγινε το ανάλογο σέρβις. Ναι, εκεί θα σου δώσω 5 συν 5 χρόνια. Αυτό θα το συζητήσουμε βέβαια, το έχω στο μυαλό μου. Πρέπει πλέον να πάμε ένα βήμα παραπάνω, η τεχνολογία μας το δίνει, και να παρουσιάσουμε στον κόσμο ένα ολοκληρωμένο προϊόν. Τελείωσε, δεν έχει κάτι άλλο να πούμε. Με εμπνέει θετική ενέργεια, η Χαλκίδα σαν πόλη είναι η τρίτη ή τέταρτη φορά που έρχομαι. Εμείς συναντιόμαστε, τώρα γνωριστήκαμε έτσι κι αλλιώς. Αρχίζω να πιστεύω στο προϊόν σου, όσο το βλέπω τόσο μου αρέσει. Εγώ ξέρω να ξεχωρίζω τη λεπτομέρεια από τη λίγη εμπειρία που έχω και βλέπω ότι πραγματικά στην ελληνική αγορά υπάρχει ένα προϊόν που του αξίζει η ανάλογη προσοχή. Ποτέ δεν θα φτάσω σε σημείο να πω σε σένα, στον Α, το Β, πάρε αυτό. Αλλά αυτό να είναι το σημείο αναφοράς. Αυτό εδώ να είναι η σωστή τοποθέτηση. Επιτέλους πρέπει να μάθει ο κόσμος φίλε, ο κόσμος, ποια είναι η σωστή τοποθέτηση πλέον ενός ηλιακού. Ότι αυτή η επένδυσή σου θέλει να το προστατεύσεις, ρε φίλε. Η διαστολή που είπαμε προηγουμένως είναι πολύ σοβαρή υπόθεση. Δεν μπορεί να κάνεις εσύ επισμάλτωση, επιγυάλωση, διπλά χέρια και τριπλά. Άμα πάρει αυτή τη διαστολή και μου ραγίσει μέσα η επισμάλτωση, καλημέρα. Καλημέρα. Δεν έχει κάτι άλλο να πω. Δεν έχω να πω τίποτα άλλο, φίλε. Έχεις να προσθέσεις κάτι εσύ? Όχι, Στράτο, τα είπαμε όλα. Τίποτα δεν έχεις να πω. Όχι. Είναι πολύ σημαντικό, όπως σου είπα και πιο πριν, πέρα από το κομμάτι της κατασκευής, το κομμάτι της τοποθέτησης. Έτσι. Τα σωστά υλικά, η σωστή τοποθέτηση, η σωστή συντήρηση, μόνο κέρδος δίνει. Και όπως να, αυτό που πας να κάνεις τώρα εσύ, δεν είναι τίποτα για τον πελάτη, τον ίδιο, τον ιδιοκτήτη. Ναι. Να κλείσει τη βάνα που έχουμε βάλει εδώ πέρα, να το ξεβιδώσει, να πάει σε ένα βενζινάδι, ναι, να το φουσκώσει. Δεν το κάνεις για μένα. Και φυσικά, μια που το έπιασα στα χέρια μου, δοχείο διαστολής για νερά χρήσης, επισμαλτωμένο. Εδώ αυτό πληρώνεις. Και φυσικά εδώ το φιλαράκι, με έχεις άλλες τέτοιες βάσεις. Θέλω να με δώσεις μερικές. Πάρτες όλες. Δεν με χαλάει γιατί. Και φυσικά, έξτρα βάση. Σαν μανιβέλα είναι αυτό. Το οποίο πρέπει να μπορούμε να τη δώσουμε στον κόσμο και να το τοποθετήσει σε έναν οποιοδήποτε ηλιακό. Μας το ζητήσατε ή στον τοίχο. Και το κάναμε πράξη. Ναι, αυτό εγώ θα το πάρω, θα πάρω κανένα δυο. Εντάξει, έχω. Ναι. Εδώ είμαστε. Πρέπει επιτέλους ο κόσμος να καταλάβει ότι είμαι υπέρ του ηλιακού κάτω από προϋποθέσεις. Γύρισε το και λίγο. Πού τι να γυρίσω. Να δείξουμε και το σύμβολο.
ότι είναι για πόσιμο. Αμάν, μην τους λες τέτοια πράγματα. Κατάλαβες. Θα παντρέψουμε, πρόσεξε τι θα κάνουμε, θα παντρέψουμε την εμπειρία που έχεις όλα αυτά τα χρόνια εδώ μέσα, τα κολοπτυχία που πήγες τόσα χρόνια και σπούδαζες, την αγάπη την κοινή που έχουμε για το είδωρ. Το είδωρ είναι πηγή ζωής. Το είδωρ, η διαχείρισή του είναι ολόκληρη επιστήμη. Είναι το μόνο στοιχείο στη φύση που θα το βρεις σε αέρια, σε υγρή και σε στέρεα μορφή. Το είδωρ έχει αποδειχθεί ότι έχει μνήμη. Αυτός ο φανταστικός πλανήτης που τον βιάζουμε κάθε μέρα βρίσκεται εδώ που βρίσκεται γιατί υπάρχει το νερό. Ναι, ο ηλιακός βοηθάει πάρα πολύ στην ενέργεια, στην εξοικονόμηση ενέργειας, αλλά είναι κατασπατάληση ενέργειας όταν δεν κάνεις μέσα, πώς το λένε, σωστή συντήρηση, και ενώ θα μπορούσες εδώ στην πόλη της Χαλκίδας 11 μήνες από τους 12 του χρόνου να καλύπτεσαι από τον ηλιακό, έχεις κατέβει στους 10, στους 9, στους 8 και αναγκάζεσαι και καις ρεύμα, γιατί δεν έχεις κάνει σωστή τοποθέτηση και συντήρηση του ηλιακού σου. Εκεί αρχίζει. Το να έχω ηλιακό στην ταράτσα δεν μου λέει τίποτα. Πρέπει επιτέλους να καταλάβει ο κόσμος ότι δεν φτάνει η τοποθέτηση, θέλει σωστή τοποθέτηση και πάνω απ' όλα συντήρηση. Τι να κάνουμε τώρα, δεν γίνεται διαφορετικά, ρε φίλε. Δεν γίνεται διαφορετικά. Όντως δεν γίνεται. Η συντήρηση είναι το α και το ω. Στο οτιδήποτε, έτσι. Τώρα μην κοιτάς που μιλάμε έτσι. Στο οτιδήποτε. Αν δεν το συντηρήσεις, τι να το κάνω. Τι να το κάνεις. Έτσι ακριβώς. Και εσύ, πρόσεξε, ποια είναι η διαφορά. Εσύ σαν κατασκευαστής και σαν πολίτης δεν τολμάς να τα πεις αυτά στον κόσμο, γιατί θα σε περάσουν και για τρελό. Θα σε περάσουμε. Όταν ο άλλος γυρνάει και μου λέει, έλα μωρέ, εγώ έχω 15 χρόνια ηλιακό, δεν τον πείραξα καμιά φορά. Τι είναι αυτά που μου λες. Έτσι είναι, Κώστα. Αν μιλήσεις, τολμάς να μιλήσεις για έξτρα δοχείο διαστολής μαζί με τη βάση του το σπιράλ και το βανάκι 60 ευρώ. Τολμάς. Στράτο, προτείνεις. Τολμάς. Ξέρεις τι. Ο αγοραστής, ο λίγο ψαγμένος αγοραστής θα το καταλάβει. Ναι, αυτούς τους λίγους θέλω να τους κάνουμε πολλούς, ρε Κώστα. Και εμείς θέλω αυτό να σε πάρει τηλέφωνο κάνουμε... ο άλλος και να σε πει... λίτρα, θέλω έξτρα δοχείο διαστολής, έξτρα βαλβίδα ασφάλειας, έξτρα δοχείο να έχει πάνω, έξτρα για να προστατεύσω την επένδυσή μου. Να το ζητάς από μόνος σου. Τον θες και τον πελάτη. Βεβαίως και τον θέλεις. Τον αγαπάς. Βεβαίως, γιατί έτσι καταλαβαίνεις ότι ο άλλος γνωρίζει. Και η μία κουβέντα που θα πεις παραπάνω, που θα του προτείνεις, δεν θα πιστέψεις ότι θες απλά να του πάρεις τα λεφτά του, αλλά θες να τον προστατεύσεις, θες να τον βοηθήσεις και εκτιμάς τα λεφτά που σου δίνει, δίνοντας του ένα προϊόν το οποίο θα αποσβέσει στο δεκαπλάσιο αυτά που έδωσε. Που το έχεις κάνει με αγάπη. Και πάνω απ' όλα με αγάπη, έτσι ακριβώς. Ναι, γιατί το προσέχεις, κοιτάς το φινίρισμα, κοιτάς τη λεπτομέρεια. Τα βλέπω, μη στεναχωρηθείς. Επειδή ανεβαίνουμε πάνω στις ταράτσες, βλέπουμε την τοποθέτηση, βλέπουμε που πονάει, ερχόμαστε μετά εδώ και το επανασχεδιάζουμε για να βοηθήσω μετά εσένα που θα είσαι εκεί πάνω και θα σε τρώει το λιοπύρι το καλοκαίρι, το κρύο το χειμώνα, να τελειώσεις γρήγορα και να κάνεις τη δουλειά σου. Για μένα οι δύο παροχές. Ναι, Στράτο, δύο παροχές. Εγώ έχω κόψει κατά καιρούς πολλές φορές τα χέρια μου σε βάσεις που απλά έλυσα για να κάνω μια διόρθωση, ας πούμε, και όχι τόσο σε ηλιακά φύλων, δηλαδή δεν πάω να κάνω συντηρήσεις άλλες. Ναι. Αλλά ένας φίλος που θα με φωνάξει, θα μου πει, ρε εσύ, νοικιάζω ένα σπίτι και ο ηλιακός δεν δουλεύει. Πάμε να το δούμε, Στράτο. Ναι. Λοιπόν, πας να λύσεις, να αλλάξεις τη βαλβίδα. Κόμενο το χέρι. Τρέχουν τα αίματα. Έρχεσαι λοιπόν εδώ πέρα και το βελτιώνεις. Ναι. Μπομπένα είναι μέσα. Έλα τώρα. Την κοροϊδεύεις. Λοιπόν. Έτσι. Πραγματικά την προηγούμενη φορά που ήρθα ήταν πολύ βιαστικά. Τώρα που το μελετήσαμε και έχουμε πολλές ώρες, είναι ένα προϊόν, η γνώμη μου, δηλαδή ανακεφαλαίωση, ένα προϊόν που αξίζει
που του αρμόζει να βρει την σωστή θέση για μένα στην ελληνική αγορά. Συζητώντας μου είπε Στράτο ότι μπορούμε να βγάλουμε την ημέρα έως και 25 ηλιακά, ναι. Έχουμε αυτή την, την δύναμη. Σε παραγωγικότητα είμαστε εκεί στα 25 την ημέρα. Τελειωμένα στην αποθήκη. Έχουμε πάρει και κάποιες, μου είπες, εξαγωγές. Στέλνουμε σε ορισμένες χώρες. Σίγουρα θα θέλαμε ένα μεγαλύτερο μερίδιο στην αγορά. Αλλά σας έχουν πει ότι είστε λίγο ακριβοί στην ώρα σας. Ελπίζω πλέον, μετά το βίντεο αυτό που κάναμε σήμερα, να καταλάβω το λόγο του κόστους. Έτσι. Σίγουρα οι εποχές είναι δύσκολες. Και, συγγνώμη, να σου πω, πάνω απ' όλα πρέπει να συγκρίνεις όμοια πράγματα. Έτσι. Δεν μπορείς να συγκρίνεις ένα αυτοκίνητο των 20.000 και ένα των 10. Ναι. Τα 10.000 αυτά κάτι παραπάνω θα έχει. Ναι. Έτσι. Και συντήρηση. Συντήρηση και προστασία. Για μένα δεν υπάρχει κάτι άλλο. Και αυτό που είπες το πιο σημαντικό, 50-50, 50 τα υλικά, η κατασκευή, η ποιότητα και 50 η τοποθέτηση. Χωρίς αυτά εδώ τα πράγματα που βλέπετε, τουλάχιστον αυτά εδώ, σε έναν φτηνό ηλιακό επιβάλλονται. Ο δικός σου το είπα, θα συγχωρέσει το λάθος. Ο φτηνός δεν θα το συγχωρέσει. Μας τρυπάνε αυτή τη στιγμή ηλιακά σε 3, 4, 5 χρόνια. Ναι, τρυπάνε γιατί όλα έχουν ένα είδος επισμάλτωσης. Βέβαια, έχει τύχει ηλιακός να πάει να βγάλουμε το χέρι από μέσα τα άλατα και έβγαινε και η μπογιά που είχε μέσα. Η μπογιά. Η μπογιά ήταν. Το τι έχω δει όλα αυτά τα χρόνια. Γι' αυτό έφτασα να μιλάω για τα ηλιακά. Ποιος ήξερε μέχρι πριν λίγο καιρό ότι ο ηλιακός θέλει συντήρηση? Ποιος μίλησε για δοχείο διαστολής που τα καταργήσατε όλοι? Βάζω και σένα μέσα τώρα, σε πήρη φορά. Ποιος τόλμησε να μιλήσει για δοχεία διαστολής? Ποιος τόλμησε να πει έξτρα βαλβίδα ασφαλείας και αντεπιστροφής? Έχω βίντεο και φωτογραφίες από φίλους που πιάνουν τα χέρια τους και τα κάναν μόνα τους τα ηλιακά και κάναν παπάδες. Εκεί άμα μπει στην ενότητα τα δικά σας βίντεο στο κανάλι μας, θα δεις κάποιους φίλους τι ωραία πράγματα που κάνανε και τι εντυπώσεις. Και να είσαι σίγουρος ότι όταν θα φτάσω να έχω την οικονομική άνεση και τα χρήματα, θα τους γυρίσω όλους αυτούς και θα πάω από κοντά και θα δείξουμε τις δουλειές τους να δει ο κόσμος τι είναι. Το πιο σημαντικό. Ναι. Αυτό είναι το πιο σημαντικό. Ναι, φίλε. Να πας και να δείξεις με μια απλή συμβουλή και να μιλήσει ο ίδιος ο άνθρωπος, έτσι. Τα ωφέλη έτσι που απέκτησε μόνο και μόνο επειδή του είπες να κάνει το αυτονόητο στην ουσία, έτσι. Οι συνάδελφοι υδραυλικοί να αφήσουν στην άκρη τις χαζομάρες, να αγκαλιάσουν και οι υδραυλικοί το κανάλι μας, γιατί να είναι σίγουροι ότι ο ενημερωμένος πελάτης μόνο καλός μπορεί να είναι. Είναι μεγάλη υπόθεση, φίλε. Είναι μεγάλη υπόθεση. Ναι, να πάει να κάνεις μια τοποθέτηση. Μην είσαι ο υδραυλικός των 50 ευρώ, των 10, των 20. Να έχεις απαιτήσεις από τη δουλειά σου για να είναι το τελικό αποτέλεσμα αυτό που αρμόζει και στον πελάτη και σε σένα. Μην γίνεσαι κοντός. Τελείωσε. Κοντός στο μυαλό, το ξανατονίζω. Η σωστή τοποθέτηση ενός ηλιακού, θέλετε, δεν θέλετε, τουλάχιστον αυτά εδώ τα πράγματα και αυτό, η τρίωδη αναμίξεως, επιβάλλονται. Εσύ μου είπες, Στράτο, με δειλά βήματα ξεκίνησα, δειλά βάση, δοχεία διαστολής, ό,τι μπορώ κάνω, αλλά η αγορά είναι αμήλικτη. Έτσι. Εμείς όμως θα καθίσουμε γι' αυτό και θα ετοιμάσουμε ένα μοντέλο, έτσι το θέλω, έτσι, τούμπανο. Γι' αυτό και το δίνουμε σαν έξτρα και όχι μέσα στον ηλιακό, κατάλαβες. Έξτρα. Να σε πάρει ο άλλος τηλέφωνο και να πει θέλω έναν ηλιακό by Stratos και να φύγει. Δεν θα τα αφήσουμε εδώ. Αυτό ήταν σαν μια πρώτη, μου δίνεται η ευκαιρία να έχω απέναντί μου έναν κατασκευαστή. Ανάλογα με τα σχόλια του κόσμου, ό,τι ερωτήσεις έχετε, ό,τι απορίες, κάτι που ξεχάσαμε να πούμε, γιατί τα βίντεο μας είναι μπαμ, δεν έχει κάτι. Από κάτω σχόλια θα αφήσω και τα τηλέφωνα της εταιρείας εδώ πέρα,
Από κάτω στην περιγραφή, όποιος θέλει να ρωτήσει απορίες και τα λοιπά, θα χαρούμε πολύ και μου υποσχέθηκες και εκτός κάμερα, να το πω και αυτό, ότι όταν με το καλό θα κάνω όλα αυτά που θέλω να κάνω και το στούντιο, δηλαδή αυτό το στούντιο που θέλω να κάνω στη Θεσσαλονίκη, φαντάζεσαι να μου στείλεις έναν τέτοιον ηλιακό, να τον έχω εκεί βιτρίνα και κάποια στιγμή να αρχίσουμε να κάνουμε και κληρώσεις διάφορες στον κόσμο, να υπάρχει κάποιος μήνας προσφορών, να είμαστε σε επαφή και να μου πεις Στράτο, από τάδε του μηνός μέχρι τάδε του μηνός η εταιρεία Diana στους φίλους του καναλιού έκπτωση 5% ή δώρο το kit αυτό ή δώρο δεν ξέρω τι, κάτι θα βρούμε. Συμφωνείς? Συμφωνείς, αφού εσύ μου τα πεις. Κατάλαβες. Έτσι. Να φύγουμε από εδώ, από τον χώρο του εργοστασίου, να πάμε να το δούμε σε λειτουργία. Να βάλουμε όργανα πάνω, να μετρήσουμε εισαγωγή νερού, επιστροφή, να εξηγήσουμε στον κόσμο ότι αυτό εδώ δεν είναι έξοδο. Αυτό είναι, μου είπε Στράτο, ότι μπορούμε να κάνουμε και ηλιακό Wi-Fi, κάτι να βλέπει ο κόσμος από το κινητό του θερμοκρασία στον ηλιακό. Έχουμε να πούμε πολλά ακόμα. Αυτό ήταν σαν μια πρώτη επαφή. Μπορούμε να τον κάνουμε το Γιαννούδης να έχει και ένα κοιτάκι έξτρα με Wi-Fi. Μπορούμε να κάνουμε πολλά. Το θέμα ξέρεις ποιο είναι? Να ενημερώσουμε τον κόσμο και ανάλογα με τη ζήτηση να ετοιμάσεις το προϊόν. Στράτο, σήμερα η τεχνολογία υπάρχει. Ναι. Έτσι. Σκοπός είναι να ξέρεις να την εκμεταλλευτείς, να ξέρεις τι εξαρτήματα υπάρχουν, να ξέρεις τη λειτουργία τους, γιατί το να πιάσεις κάτι στα χέρια σου, να ξέρεις τι κάνει και πώς δουλεύει, δεν έχει κανένα νόημα. Έτσι. Ναι. Να ξέρεις τι εξάρτημα υπάρχει και πού πρέπει να τοποθετηθεί, τι δουλειά κάνει. Έτσι. Και αν αυτό που θα βάλεις πάνω τελικά κάνει καλό ή απλά το έβαλες γιατί ίσως το είδες κάπου αλλού. Έχουν συμβεί και αυτά. Ναι. Βάζεις ένα εξάρτημα που δεν ξέρεις τη λειτουργία του γιατί απλά το είδες κάπου που κι ο άλλος μπορεί να το έβαλε εκεί κατά τύχη ή εκεί χρειαζόταν να μπει. Στον μπαμπά σου τι είπα την περασμένη φορά. Πήγα στη Σκιάθο, κάνε λίγο πιο πίσω, πάνω στην Καβάλα. Και όλα τα, οι παραθαλάσσιες πόλεις έχουν θέμα με τους γλάρους που πάνε πάνω και οι κουτσουλιές το κάνει αυτό. Και γυρνάει ο μπαμπάς, σιγά το δύσκολο λέει, μπορούμε να κάνουμε μια ωραία λαμαρίνα εδώ και να το προστατεύσουμε. Κατάλαβες τι μπορούμε να κάνουμε. Μπορούμε να κάνουμε πολλά. Ενημέρωσε εσύ τον κόσμο. Δώσ' τον τροφή για σκέψη. Το παν είναι να μπορείς να δώσεις λύση. Θα σε πάρει τηλέφωνο. Ο κόσμος μέχρι χθες δεν ήξερε ότι όλα αυτά επιβάλλονται πλέον. Δεν είναι τα παλιά τα ηλιακά, ρε φίλε, που ναι, αντέχαν, καλός ή κακός αντέχαν. Τι να κάνουμε τώρα. Αντέχαν 15-20 χρόνια. Τότε όμως τα πράγματα ήταν διαφορετικά. Οι συλλέκτες δεν είχαν την απόδοση που έτσι έχουν σήμερα. Τότε ήταν, δεν θα ξεχάσω εγώ, τα ηλιακά, τα πυρσός από το Κιλκής που γινόταν, που κάποια στιγμή όταν βγάλαμε το συλλέκτης από μέσα ήταν από πλαστικό. Οι συλλέκτες ήταν πλαστικοί. Τώρα πλέον τον ηλιακό πρέπει να τον προστατεύεις από την υπερθέρμανση και όχι από την παγωνιά. Και το προστατεύεις με δοχείο, βαλβίδα, αντεπιστροφής κτλ. Είναι τρομερό το να χαλάει η βαλβίδα και να σου γυρνάνε ζεστά νερά από τα κρύα. Είναι τρομερό. Πώς να το κάνουμε αλλιώς? Έχουμε να πούμε πολλά. Αυτό ήταν σαν μια πρώτη επαφή. Ξεκινάς, γίνεσαι πλέον... ενημερώνεις το κανάλι μας σε ό,τι έχει να κάνει. Έχουμε να μιλήσουμε για θερμοσύφωνα, για μπόιλερ λεβιτοστασίου, έχουμε να μιλήσουμε για βεβαιασμένοι, έχουμε να πούμε πάρα πολλά ακόμα. Κάτσε, ακόμα δεν σταματήσαμε. Είναι μόνο η αρχή. Είναι μόνο η αρχή. Και είναι μόνο το 20% από αυτό που λέγεται ηλιακή ενέργεια και πώς να την εκμεταλλευτεί. Την αγαπάω την ηλιακή ενέργεια, απλά δεν είναι δωρεάν. Όσο πιο σωστή τοποθέτηση γίνει, τόσο πιο γρήγορα θα έχεις απόσβεση κεφαλαίου της επένδυσής σου και θα τη χαίρεσαι για περισσότερα χρόνια. Δεν έχει κάτι άλλο να κάνει. Σε έναν ηλιακό, αυτόν τον ηλιακό, το μόνο που θα υποφέρει κάποια στιγμή είναι αυτό εδώ το πράγμα. Αυτό εδώ. Και τη ζημιά την κάνει όλη η διαστολή, φίλε μου. Συμφωνείς ή διαβάζεις? Δεν σε βλέπω να μιλάς. Μεγάλη πίεση, μεγάλη θερμοκρασία. Ξέρεις τι είναι πίεση δοκιμής 10 μπαρ, πίεση λειτουργίας 5 μπαρ και να βάζω εγώ μπαρόμετρα και να γυρνάνε στο 16-18 και μετά σε φταίει
Σε φταίει το boiler. Δεν φταίει το boiler. Δεν φταίει το boiler, αδερφέ. Δεν έχει κατασκευαστεί για αυτές τις θερμοκρασίες και αυτές τις πιέσεις. Ό,τι εξάρτημα, έλα εδώ, ό,τι εξάρτημα και να πάρεις εδώ, ό,τι εξάρτημα, ό,τι εξάρτημα. Πού, από πού να ξεκινήσω. Πού είναι, πού την έβαλα την κολοβαλβίδα ασφαλείας. Πού την έβαλα, ρε γάμο του μπελά μου. Τώρα που πήρα, τα πήρα στο κρανίο, πού την έβαλα. Εδώ. Αυτή εδώ. Βαλβίδα διαφορικής πίεσης για ηλιακά 95 βαθμούς maximum και 6 bar πίεση. Αυτό σας λέει κάτι? Αυτό εδώ θα το τοποθετηθεί σε ένα kit ηλιακών και σου λέει στα 6 bar πρέπει να σκάσει. Όλα αυτά τα εξαρτήματα τα βλέπεις? Όλα αυτά τα εξαρτήματα. Όλα αυτά. Ακόμα και αυτό εδώ. Το ξέρεις ότι ο κατασκευαστής σου λέει ότι η πίεση λειτουργίας του δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 5 μπαρ. Μπορείς να το καταλάβεις αυτό? Τα σπιράλ, οι βρύσες, λέει ο άλλος, χαλάνε οι βρύσες. Τι να μην χαλάσουν οι βρύσες? Όταν μου το δίνεις 8 και 10 μπαρ πίεση και στα ζεστά σου έρχεται 10, 12, 15. Α, και θερμοκρασίες ό,τι είναι. Προλαβαίνουμε να... Προλαβαίνουμε. Λεκανάκι και αυτό παραγωγή δική σας εδώ και πολλά χρόνια. Μπαίνει στο πατάρι, παροχή από εδώ, αλφαδολάστιχο, τρύπα πάνω από την πανιέρα, με πήγες 150 χρόνια πίσω, φίλε μου Κωνσταντίνε. Τα παλιά τα χρόνια... Ξέρεις, από όλα αυτά που θα δείξουμε στον κόσμο, αυτό εδώ το λεκανάκι θα δεις. Κάποτε εμείς στη Θεσσαλονίκη πηγαίναμε εκεί, υπήρχαν αυτά τα λευκοσιδηρουργία στη Θεσσαλονίκη, καθώς επίσης έχω περάσει εκείνα τα boiler λέω, τα depósita 250 λίτρα, δεν μπορείς να φανταστείς πόσο έχω περάσει μέσα σε πατάρια και τέτοια. Και σήμερα έρχομαστε εμείς οι υδραυλικοί, οι πονηροί, οι κοντοί, στην κυριολεξία θα το πω πολλές φορές, και ενώ η δουλειά μας έχει γίνει τόσο παιχνιδάκι, πού να σας εξηγήσω ότι εκείνη τα χρόνια με φιλιέρα τραβούσαμε παροχή πάνω στο πατάρι, για depósito κατεβάζαμε 3/4 παροχή δίπλα στο καζανάκι και υπήρχε μια δεξαμενή λευκοσιδηρουργείου 250 λίτρα με τρύπα στο πατάρι σε περίπτωση που κάνει υπερχείληση και βγάζαμε μέρες ολόκληρες μέσα στα πατάρια. Μέρες. Και έρχεται τώρα ο πιτσιρικάς, ο οποίος δεν ξέρει ούτε καν να καναβώνει και δεν δείχνει ούτε σεβασμό, όχι τίποτα άλλο, στην ηλικία μου και με απειλεί εμένα όταν πει ότι άμα συνεχίσεις να ανεβάζεις στο ίντερνετ πράγματα, λέει, θα σε κυνηγήσω και θα σε κάνω και θα σε δείξω. Τέλος πάντων, μικρή παρένθεση αυτό, γιατί είμαι άνθρωπος, σου είπα, εγώ δεν μπορώ να τα κρατάω μέσα μου, με χαλάει, οπότε τα εξωτερικεύω. Εταιρεία Diana, μια τελευταία ανακεφαλαίωση και να κλείνουμε το κεφάλαιο ηλιακό σαν πρώτη φάση, αυτό θα ήταν η γνωριμία μας. Όσο φορτίζει η κάμερα συζητάμε ωραία πράγματα και κάνουμε σχέδια για το μέλλον. Ο Κώστας είναι άτομο ανοιχτό σε κάθε πρόταση. Να ενημερώσουμε τον κόσμο για το τι συμβαίνει. Σίγουρα τα πέρα από φίλους του καναλιού είναι και συνεργάτης πλέον, ναι. Θα είναι μία από τις εταιρείες η οποία θα μας στηρίξει με κάθε τρόπο. Ναι, στο μέλλον όταν θα κάνουμε αυτόν τον χώρο τον δικό μας σίγουρα θα βρει θέση ένα ηλιακό. Ναι, όταν θα αρχίσουμε το κανάλι μας να είναι ανταποδοτικό και να προσφέρει στον κόσμο την αγάπη που μας δείχνεται να την ανταποδίδουμε. Ναι, θα βρεθούμε σε ένα σημείο, θα κάνουμε και κληρώσεις και πολλά πράγματα. Ναι, συμφωνεί στην ιδέα να βγάλουμε ένα μοντέλο ηλιακού by Stratos με όλα αυτά τα ωραία καλαμπαλίκια να είναι στο στάνταρ εξοπλισμό, να υπάρχουν στάνταρ πράγματα και από εκεί και πέρα να το φορτώσουμε, να το κάνουμε αστακό. Τα λεφτά δεν περισσεύουν. Σίγουρα δεν περισσεύουν τα λεφτά, αλλά ακόμα χειρότερα όταν δεν περισσεύουν τα λεφτά και πας και δώσεις 3-5 εκατοστάρικα για αγορά ηλιακού, συντοποθέτηση 6 εκατοστάρικα και στα 3 χρόνια με 5 maximum σου τρυπήσει ο ηλιακός και τον πετάξεις, να είστε σίγουροι ότι η επένδυση που κάνατε δεν έχει κάνει απόσβεση. Ο ηλιακός μαζί με όλα αυτά τα καλαμπαλίκια, τα ωραία, φίλε μου Κώστα, πιστεύω ότι θέλει το ελάχιστο 4 χρόνια για να κάνει απόσβεση, με όλα τα καλαμπαλίκια. Για μένα ένας ηλιακός
το ελάχιστο διάρκεια ζωής με τη συντήρηση του κουμπλέ πρέπει να βγάζει άνετα τα 12 με 15 χρόνια. Και γιατί όχι και περισσότερα. Παραπάνω, Στράτο. Παραπάνω, εγώ δεν αντιλέω. Με όλα αυτά... Αλλά δεν μπορείς να του δίνεις ξύλο. Να τρώει το καζάνι σου αλίπητα ξύλο και εσύ να παίρνεις τηλέφωνο την εταιρεία Diana και να τους λες μου τρύπησε ο Λέβητα στα 5-6 χρόνια. Να έρχεται... Γιατί να μιλήσουμε και για εγγυήσεις. Δίνετε 5 χρόνια εγγύηση όλοι σας, όχι εσύ. Βασινόμου το δίνετε. Δεν μας κάνετε καμιά χάρη. Έτσι. Ας μιλήσουμε και για την εγγύηση. Εγγύηση όμως τι σημαίνει. Από τη στιγμή που θα πάρεις το μηχάνημα βάση απόδειξη τιμολόγιο, από εκείνη την ώρα αρχίζει η εγγύηση. Από την ημερομηνία αγοράς. Την ημέρα που θα το τοποθετήσεις. Εσύ μπορεί να αγοράσεις τον ηλιακό και να τον έχεις 1-2 χρόνια στην αποθήκη σου. Η εγγύηση τρέχει. Τρέχει. Ναι, είναι ο τρόπος για να το αποδείξεις αυτό. Βέβαια, εμείς έχουμε... Άστο το εσείς. Τι ισχύει. Okay. Από την ημερομηνία αγοράς, λοιπόν. Από την ημερομηνία μόνο αγοράς. Έτσι μπορείς να ξέρεις. Και φυσικά η εγγύηση που υπάρχει μέσα, καλά είναι να τη συμπληρώνει ο υδραυλικός και εσείς, να τη στέλνετε στην εκάστοτε εταιρεία. Ακριβώς αυτό. Να γνωρίζει πού έχει απλώσει και πού βρίσκονται οι ηλιακοί τους για να έχουν οι άνθρωποι αρχείο. Για να μπορέσω εγώ να σε ενημερώσω αύριο ότι ξέρεις τι, ήρθαν τα 2 χρόνια. Πρέπει να κάνεις συντήρηση ή για το οποιοδήποτε πρόβλημα προκύψει, ναι, πιθανόν για το προϊόν που αγόρασες, να ξέρω πού βρίσκεται για να έρθω να επέμβω και να το διορθώσω, αν υπάρχει κάποιο πρόβλημα. Εγγύηση, 5 χρόνια. Έχουμε κάποιο θέμα στο boiler, να το πούμε και αυτό φίλε μου Κώστα. Γιατί π.χ. τρύπησε. Η εγγύηση ισχύει, τουλάχιστον από ό,τι γνωρίζω σε όλα τα προϊόντα, οφείλω εγώ σαν ιδιοκτήτης, με δικά μου έξοδα να τον κατεβάσω, να στον στείλω με μεταφορική ή να το φέρω ο ίδιος, να το πας δίπλα στα εργαστήριά σου, να κάνεις αυτοψία, να ελέγξεις αν είναι αστοχία υλικού, αν για κάποιο λόγο δεν διδόθηκε σωστά το μαστούδάκι, αν για κάποιο λόγο δεν διδόθηκε σωστά η αντίσταση, γιατί θέλω να πιστεύω ότι αν έχω μια διαρροή από εδώ, σίγουρα θεωρείται... πώς το λένε, εργοστασιακό το λάθος. Έτσι ακριβώς. Βέβαια, εγώ σαν υδραυλικός μπορώ να το βγάλω να κάνω, αλλά αυτό κανονικά είναι και αυτό εγγύηση. Έτσι ακριβώς. Αν δεν δουλεύει ο θερμοστάτης, είναι στην εγγύηση. Βέβαια. Είναι στην εγγύηση. Στράτο, όταν θα αγοράσεις έναν ηλιακό ή δεν θα δουλέψει από την πρώτη στιγμή ή θα δουλεύει για πάντα μέχρι να έρθει η φυσιολογική φθορά του οτιδήποτε. Έτσι. Αν δεν έχουμε σφίξει, για παράδειγμα, την αντίσταση εμείς από εξ αρχής, θα αρχίσει να τρέχει με το που θα το γεμίσεις νερό. Είναι. Θα το δεις εκείνη τη στιγμή. Έτσι. Άρα ή θα το σφίξεις ή θα με πάρεις τηλέφωνο να το λιγότερο να με ενημερώσεις. Το λιγότερο να με ενημερώσεις. Το λιγότερο. Αυτή είναι η εγγύηση. Πρέπει να έρθει, οφείλεις εσύ σαν ιδιώτης ή σαν υδραυλικός να μου στείλεις με κάποιο λόγο το καζάνι να γίνει αυτοψία και αν όντως είναι κατασκευαστικό το λάθος, ναι, πλήρη αντικατάσταση. Παρουσία του πελάτη, έτσι. Παρουσία του πελάτη. Όχι ότι ναι, το αλλά παίρνουμε. Αλλά στην κοζάνη, στο βοδιό, το κέρατο. Αυτό επαφείται στην εμπιστοσύνη που έχουμε αναπτύξει μεταξύ μας. Σίγουρα, Κώστα, για σένα δεν είναι κοστολόγια τώρα η αντικατάσταση ενός μπόιλερ τα 100-200 ευρώ σαν κατασκευαστής. Δεν είναι κοστολόγια. Μακάρι να μην υπάρχουν και φυσικά όταν θα τρυπήσει και ένα μπόιλερ στα 5, 6, 7, 10 χρόνια μου είπες ναι εγώ το θέλω να μου το στείλεις, να το κάνω αυτοψία, να δω σε τι μπορεί να φταίει για να γίνω ακόμα καλύτερος. Βέβαια εσύ μου λες ότι Στράτο ήδη γνωρίζω εγώ τι γίνεται. Όταν αυτό εδώ... Το φανταστικό boiler μου λες κατασκευής, γιατί off camera λέμε πάρα πολλά και χαίρομαι που μου λέμε, είσαι σίγουρος για το προϊόν σου. Στράτο, πάρτο με εγώ το κατασκευάζω με αγάπη και στοργή. Πάρτο κι εσύ σαν υδραυλικός, τοποθέτησε το με αγάπη και στοργή. Πάρτο κι εσύ σαν ιδιώτης, αγάπησε το, φρόντισε το, πάνε πλύντο, μη το αφήνεις όταν λείπεις καιρό από το σπίτι σου, ασκέπαστε και να ανεβάζει πάνω τρελές θερμοκρασίες και να είσαι σίγουρος ότι θα σε συντροφεύει τα επόμενα 20 χρόνια. Αυτά λέμε εκτός Στράτο, κάνα. Ξέρεις ότι, το ξέρεις γιατί το είπα πριν από λίγο, η πλειοψηφία των τρύπιων βαρελιών έρχεται από ένα λάστιχο, αυτό εδώ της αντίστασης, που από αμέλεια δεν το συντηρούν, δεν αλλάζει ποτέ, ξεραίνεται, τρέχει,
Δεν το βλέπει κανένας, γιατί δεν ανεβαίνει κανένας πάνω στην ταράτσα και τρυπάει το βαρέλι απ' έξω προς τα μέσα, και αυτό είναι ό,τι χειρότερο. Για ένα λάστιχο αξίας 1 ευρώ, ναι, πετάς ολόκληρο βαρέλι. Η εταιρεία σου μου είπες ότι ανά πάσα στιγμή από οποιοδήποτε μέρος της Ελλάδος μας πάρει κάποιος που μας τίμησε με το να αγοράσει το προϊόν μας, υπάρχει πλήρη παρακαταθήκη υλικών. Έτσι. Από το λάστιχο. Πού τα βάλα εγώ τώρα, κάτσε, θέλω να... Πού είναι, να κάνω το κομμάτι μου θέλω. Περίμενε ένα λεπτό. Η εταιρεία σας μου είπες ότι οπουδήποτε στην Ελλάδα στείλουμε δικό μας ηλιακό, υπάρχει πλήρη παρακαταθήκη ανταλλακτικών. Έτσι. Μπορείς να μας πάρεις ένα τηλέφωνο, να σου στείλουμε την αντίσταση, το λάστιχο, τη βαλβίδα αντεπιστροφής, έξτρα, πώς το λένε, από πάνω, έτσι, βαρελάκι. Μπορούμε να στείλουμε ράβδο μαγνησίου, αν θέλεις, τα πάντα όλα σε ό,τι έχει να κάνει με τα αναλώσιμα. Ωραία. Έτσι. Από μία, πώς το λένε αυτό, θερμοστάτη αντίστασης, από ανώδιο μαγνησίου, όλα αυτά μπορούμε σε όλη την Ελλάδα, μου είπες. Υπάρχει και μου είπες, έχουμε έτοιμο κοιτάκι, στα 3 χρόνια που προτείνουμε στον κόσμο αλλαγή αντίστασης, ανώδιο, λάστιχο και βαλβίδα αντεπιστροφής και βαλβίδα ασφαλείας, ένα ωραίο πακετάκι. Έτσι, στα 3 χρόνια, και αντιπηχτικό. Έτσι. Σε ένα κουτί μέσα, και να ξέρει ο ιδιώτης ότι στα 3 χρόνια πρέπει να γίνει καλό, μάλλον πρέπει, όχι πρέπει, καλό θα είναι να γίνει αντικατάσταση. Παρόλα αυτά όμως, παρόλο που μπορούμε να το στείλουμε οπουδήποτε, είναι κοινά αντικείμενα, δηλαδή μπορεί να τα βρει ο καθένας εύκολα. Ωραία! Έτσι. Ας πάει να τα βρει όπου θέλει. Αυθημερών. Εσύ σαν εταιρεία μου λες όμως, Στράτο, ναι, μπορώ να τον ετοιμάσω ένα πακέτο στα 3 με 4-5 χρόνια αντικατάσταση. Και φυσικά, μας έχει άπειρες τύχει φορές, φίλοι μου, να πάμε σε ένα μαγαζί και να μας χρεώσουν αυτό το λάστιχο 5 και 10 ευρώ. Ναι, και όμως. Έχω πάει σε μαγαζί, του ζητάω την αντίσταση, 12, όχι αυτή μπορεί να είναι και πιο ακριβή, και λέει το λάστιχο είναι εξτρά και με το χρεώνουν τα κέρατά τους. Ναι, φίλοι μου. Ναι. Οπότε εσείς σαν εταιρεία, άμα εγώ σε πάρω τηλέφωνο και σας πω, είμαι από την Νεάπολη Κοζάνης και θέλω, σας πήρα τον ηλιακό, έχουν περάσει 3 χρόνια. Με ετοιμάζεις ένα πακετάκι, μου τα στέλνεις όλα σε λογικότατη τιμή. Αυτό είναι. Παίζει για μένα μεγάλο ρόλο όταν θα φύγει το προϊόν, η εξυπηρέτηση και το σέρβις μετά. Για μένα παίζει πολύ μεγάλο ρόλο. Δεν πανάς ο καλύτερος. Τι να το κάνω. Τι να το κάνω. Ναι, και τα μαγαζιά έχουν ξεφύγει. Και αυτοί ό,τι θέλουν πουλάνε. Έχω τύχει με ανθρώπους που κατασκευαστές, όπως εσύ ας πούμε, Στράτο, εγώ τον ηλιακό λες, δεν μιλάμε τώρα, αυτό το προϊόν το πουλάω χοντρική 5 ευρώ και το έχω βρει σε μαγαζί 15 ευρώ. Πόσα θες να βγάλεις τα κέρατα, πόσα θες να βγάλεις, βγάλε, δεν σε είπε κανένας να μην βγάλεις, αλλά μην με βρίσκεις και με τον καρφώνεις τόσο βαθιά, λίγο έτσι να είναι απαλά. Με τα ηλιακά είπαμε, εγώ το λέω εδώ και χρόνια, εσείς τώρα κατασκευαστές, εισαγωγείς, σκοτώνεστε μεταξύ σας, ο κόσμος δεν γνωρίζει. Όπως είπες, παίρνω τηλέφωνο, θέλω έναν ηλιακό 120 λίτρα, πόσο κάνει. Το πόσο κάνει είναι η τελευταία ερώτηση που θα κάνεις. Η πρώτη είναι αυτή. Γεια σας, σας παίρνω από τη Θεσσαλονίκη, είμαστε 3-5 άτομα. Άλλο συλλέκτη θέλεις στη Θεσσαλονίκη, άλλο συλλέκτη θέλει στη Χαλκίδα, άλλο συλλέκτη θέλει στην Κρήτη. Για τα ίδια λίτρα δεξαμένες. Για τα ίδια λίτρα. Πρέπει επιτέλους να το καταλάβουμε. Αυτό κανονικά οφείλει να το γνωρίζει ο εκάστοτε υδραυλικός ή θερμοϊδραυλικός. Πέρα από αυτό όμως, επειδή έφτασε ο κόσμος πλέον να κάνει την αγορά μόνος του μέσω ίντερνετ και τα λοιπά, καλός ή κακός, δυστυχώς πρέπει και εσείς σαν κατασκευαστές και εμείς σαν υδραυλικοί να προσαρμοστούμε, ρε φίλε. Να με πάρει ο πελάτης τηλέφωνο, ο ενημερωμένος, και να μου πει, γεια σας, έχω να κάνω μια τοποθέτηση ηλιακού, και να έρθω και να τα βρω όλα έτοιμα. Δεν είναι κακό αυτό.
Μην παίρνεις ρε εσύ 50 ευρώ, πάρε 60, πάρε 70, πάρε 100. Δεν σου είπε κανείς τίποτα, ελεύθερη αγορά έχουμε. Αλλά σου είπα Κώστα, το μόνο φάρμακο πλέον είναι η ενημέρωση, τίποτα άλλο. Όταν ο κόσμος ενημερωθεί, μη φοβάσαι τίποτα φίλε. Εγώ πραγματικά, χωρίς να περιαυτολογώ, μου άρεσε το προϊόν σου σήμερα που το τρώω όλη τη μέρα στη μάπα, μου άρεσε το τελικό αποτέλεσμα, μου άρεσε η λεπτομέρεια, μου άρεσε που μου είπες κάνουμε αυτό, κάνουμε εκεί, η πυκνότητα, το ένα, το άλλο. Ναι, πραγματικά εγώ σαν Στράτος είμαι φυσικά και είμαι υπέρ των ελληνικών προϊόντων και όταν λέω ελληνικών προϊόντων κατασκευής, έτσι, όχι κάτι μασονίες που ακούω έρχονται και βαφτίζονται ελληνικά. Και αυτό ισχύει σε πάρα πολλά προϊόντα. Είπαμε ότι η ελληνική αγορά γέμισε σαβούρα. Και όταν λέμε σαβούρα, δηλαδή φτάνω σε ένα σημείο πλέον να λέω ρε φίλε, εντάξει, έλεος, φτάνει τόσο. Φτάνει. Πάντως, ένα σωστό ηλιακό για μένα, 100 πόσα λίτρα είπα. 160 συγκεκριμένα. 160 λίτρα δεν μπορεί να είναι η τιμή του 4 εκατοστάρικα και πέρα. Κάτι βρωμάει εκεί πέρα. Δεν υπάρχει. Έτσι. Δηλαδή, με είπε Στράτο, μακάρι να μπορούσα να τον δίνω και 400 και 500 ευρώ. Δεν βγαίνει, δεν βγαίνει. Για ένα μεροκάματο πάμε, μου λες. Τελείωσε, τελειώσαν τα ψέματα. Στο ένα μεροκάματο η τιμή του είναι αυτή. Θες να πληρώσεις ποιότητα, πλήρωσε. Δεν θες να πάνε πάρε από εκεί που λένε, πώς λέμε, από τα Λίδη. Και τελευταία, και το κλείνουμε. 50% είναι το προϊόν. Ναι, φίλε. Και 50% η σωστή τοποθέτηση. Εγώ δηλαδή το είπες και το υιοθετώ. Στράτο, οποιοδήποτε προϊόν, όσο καλό να είναι, το καλύτερο του κόσμου είναι, αν δεν ξέρεις να το τοποθετήσεις, να το χρησιμοποιήσεις ή δεν ξέρω και εγώ τι, είναι άχρηστο. Το καταστρέφεις από τους Λέβητες μέχρι τους Ηλιακούς και το οτιδήποτε άλλο. Ναι. Δεν το συζητάω. Δεν το συζητάω. Κλείνουμε την παρένθεση αυτή και πάμε και λίγο μπροστά στην έκθεση και να σηκωθώ να φύγω σε βαρέθηκα. Πάτα το κουμπάκι.